Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά και τιμή που είστε για μια ακόμη χρονιά κοντά μας. Κοντά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερωτόκριτο. Το θέατρο υπήρχε από πάντα και θα παραμείνει για πάντα. Και τώρα, τα τελευταία 50 ή 70 χρόνια, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο. Επειδή αν κοιτάξετε όλη την τέχνη που απευθύνεται στο κοινό, μπορείτε να δείτε ότι μόνο το θέατρο μας δίνει μια λέξη από στόμα σε στόμα, μια ματιά από βλέμμα σε βλέμμα, μια χειρονομία από χέρι σε χέρι και από σώμα σε σώμα. Δεν χρειάζεται κανένα ενδιάμεσο για να λειτουργήσει ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Αποτελεί την πιο διάφανη μορφή φωτός. Δεν ανήκει ούτε στο νότο, ούτε στο βορρά, ούτε στην ανατολή, ούτε στη δύση. Είναι η ουσία του ίδιου του φωτός που λάμπει και από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου και αναγνωρίζεται αμέσως από κάθε άνθρωπο, είτε εχθρικό είτε φιλικό προς αυτό. Το θέατρο έχει τις πόρτες του ορθάνυχτες. Ελεύθερη είσοδος για όλους και για τον καθένα. Στο διάολο τα gadget και τα computer, πηγαίνετε απλώς στο θέατρο. Κάντε κατάληψη στις θέσεις της πλατείας και στους εξώστες. Ακούστε τα λόγια και κοιτάξτε τις ζωντανές εικόνες. Είναι το θέατρο μπροστά σας. Μην το αμελείτε και μην χάνετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτό. Είναι μάλλον η πιο πολύτιμη ευκαιρία που μοιραζόμαστε στη μάταιη και γρήγορη ζωή μας. Υπάρχει μόνο ένα θέατρο που σίγουρα δεν χρησιμεύει σε κανέναν. Εννοώ το θέατρο των πολιτικών παιχνιδιών, το θέατρο της πολιτικής ποντικοπαγίδας, το θέατρο των πολιτικών, το μάταιο θέατρο της πολιτικής. Αυτό που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι το θέατρο του καθημερινού τρόμου, είτε ατομικού είτε ομαδικού. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι το θέατρο των νεκρών σωρών και του αίματος στους δρόμους και τις πλατείες, στις πρωτεύουσες και τις επαρχίες. Ένα ψεύτικο θέατρο συγκρούσεων μεταξύ θρησκευτικών ή εθνικών ομάδων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε. Η Διαθήκη του Μαρίου Ποντίκα είναι ένα από τα πιο αξιόλογα ελληνικά έργα. Είναι έργο λαϊκό με καταλυτική πολιτική σάτυρα, με μουσική, πολλά σκηνικά και κοστούμια, που απευθύνεται σε πλατή κοινό. Το έργο είναι μια καυστική σάτυρα κάθε φαύλου κατεστημένου, που προσπαθεί να ξεσκεπάσει το πρόσωπο της εξουσίας, τα γρανάζια που την κινούν και να αποκαλύψει την παρακμή των αξιών, των θεσμών και των ανθρώπων που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη. Όμως, στη σαπίλα αυτή, ένας καθηγητής, ο Ραλίδης της Διαθήκης, βλέπει τη διαφθορά και απομονώνεται απροσπέλαστος για να μείνει αμόλυντος με την ελπίδα πως η νέα γενιά θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ζωής. Δυστυχώς όμως, αν και το έργο αναφέρεται σε μια παλαιότερη εποχή, δείχνει σαν να γράφτηκε για όσα φοβερά συμβαίνουν σήμερα. Και η μόνη ελπίδα μας και πάλι στηρίζεται στη νέα γενιά, που δείχνει να ασφιχτιά με όσα εμείς οι παλαιοί, οι μεγάλοι, τις παραδώσαμε και να αντιδρά αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα δικαιούται. Φυσικά, την παράσταση την αφιερώνουμε στα παιδιά μας, στα νιάτα μας. Σας παρακαλούμε να κλείσετε τα κινητά σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και σας ευχόμαστε καλή θέαση.
λέει, και να τα έχει κάπου κρυμμένα. Πού όμως μπορεί να τα έχει κρυμμένα, ε? Στο μαξιλάρι μέσα, μπορεί. Στο στρώμα, μπορεί. Μέσα στα βιβλία, μπορεί. Δεν μπορεί, κάπου έχει λεφτά και τα έχει κρυμμένα. Ώρα του καλή. Θεέ μου, το ξέρω ότι δεν σου αρέσει αυτό που πάω να κάνω. Αν όμως έχει τα λεφτά και τα έχει κάπου κρυμμένα. Προκείμενος νεκρός, αγαπητοί συμπολίτες, υπήρξε αξιοτέκνο της ενδόξου πατρίδας μας. Από την τιμημένη θέση του καθηγητή των ελληνικών εις το γυμνάσιο της πόλης μας, εγαλούχησε γενιές ολόκληρες και εν πάση περιπτώσει, μπλα μπλα μπλα, της πατρίδος, και ως δήμαρχος αυτής της πόλης αισθάνομαι την ιερή υποχρέωση. Μπλα 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 μ
στα υψηλά του καθήκοντα και το ρόλο του διδασκάλου, τον οποίο και εκτίμησε επάξια, μπλα μπλα μπλα, των ιερών και των οσίων, είμαι υποχρεωμένος λέγω ορδομάρχης, ως εκπρόσωπος του κράτους, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος λέγω να τιμήσω των προκείμενων νεκρών. Διότι εν το προσώπο μου, η τήρηση του νόμου και της τάξης έχει ανατεθεί υπό της πατρίδος εις των αστυνόμων. Λοιπόν, ο αστυνόμος της πόλης αυτής σκύβει ευλαβώς του γόνι ενώπιον του σεβαστού νεκρού και του εύχεται ουλόψυχα χρόνια πουλά. Στον ελκούς μου που θα πας, και αν έχεις ελαφρά, διότι όπως και να του κάνουμε, του αξίζει. Υπήρξαν έκαθεν μουταγή, δεν απασχούλησε του νόμο και πιστός εις τα ιδεώδη της μπλα μπλα μπλα, γέαν έχεις αλαφράν την ημένε καθηγητά. Θα συνθυμούμε δα πάντοτε. Έχουμε ήδη ειδοποιήσει στον Παράδεισον και έχουμε κλείσει θέση για τον ένδοξο αυτόν νεκρό. Και έχουμε ήδη ειδοποιήσει διότι το δικαιούται, διότι το εκέρδισε. Την θέση του στον Παράδεισο την κέρδισε επάξια ο προκείμενος νεκρός. Τίποτε άλλο. Γέαν έχεις ελαφράν και εύχομεν καλήν αιώνιαν εις τα αιώνιους μονάς. Τίποτε άλλο. Και κάτι άλλο. Αν σε πικράναμε, συγχώρεσέ μας καθηγητά Γαλήνη. Τίποτε άλλο. Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι. Ο δήμαρχος, ο δέσποτας και οι αρχές του τόπου. Μα τα φαινόμενα απατούν και ψέματα μας λένε. Και βάζω ένα στίχημα πως κάτι μαγειρεύουν. Γιατί αυτό που είδαμε ήταν κοροϊδία. Τον Καραγκιόζη θύμιζε. Δεν ήταν κηδεία. Πάπου να σε πάρει και να σε σηκώσει. Φάρεις και κανέναν άλλον με τις αηδίες σου, αν αγαπείς από τον πάμπο! Καλέ, γιατί δεν τους μαζεύουνε και τους αφήνουν και αναστατώνουν τον κόσμο. Αυτός εδώ έχει καταντήσει πληγή πλέον. Πληγή! Χειμώνας είναι, καλοκαίρι είναι, το βιολιβιολάκι του αυτός. Σε έχω παρακαλέσει χίλιες φορές. Ούτε μία, ούτε δύο. Χίλιες, μπορεί και περισσότερο. Γιατί δεν γράφεις κάτι στην εφημερίδα? Γιατί δεν κάνεις την αστυνομία να λάβει τα μέτρα της? Σε ρωτάω, διότι πέρα της διατάραξης της κοινής ησυχίας λέει και άλλα πράγματα, Απόστολε. Διότι μπορεί να είναι τρελός εν τούτης θέγη υπολήψης. Ποιος? Αυτός ο κύριος με την τρελάρα του. Εφόσον δεν θίγει τις δικές μας υπολήψεις, Αντιγόνη. Τη θίγει, Απόστολε, τη θίγει. Εάν εσένα σου αρέσει να ξεχνάς, να σου θυμίσω τι είπε πέρυσι τέτοιο καιρό στη μέση της πλατείας. Αυτό όλοι το λένε. Ποιο καλέ? Ότι έχω σχέσεις ερωτικές με τον κύριο νομάρχη. Πώς τολμάς? Α, λένε και με τον νομάρχη. Εγώ νόμιζα μόνο με τον Γογούση. Με τον Γογούση το ξέρεις πολύ καλά, ότι υπήρξε απλώς μια συμπάθεια εκ μέρους του, την οποία όμως εγώ απέκρουσα, και παρόλο που την απέκρουσα αυτός φέρθηκε σαν πραγματικός τζέντλεμαν. Και όχι μόνο δε θύμωσε, κύριε Απόστολε, που σ' αρέσει να κάνεις τον έξυπνο, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει πει λέξη για τα λεφτά που του χρωστάμε. Και πώς ήθελες να βγάλω την εφημερίδα? Με τι λεφτά νομίζω την Γέννη Σάλπιξ? Με την πρίκα που μου έδωσες? Και το κορμί που πήρες, τι?
Τι είναι το κορμί που πήρες? Πόσοι έχουν ένα τέτοιο κορμί δικό τους στο κρεβάτι τους και το κάνουν ό,τι θέλουν? Την είδες καλά την καρακάξα που είχε και σέρνει μαζί του? Την είδες καλά κάτι πόδια που έχει? Σαν τη σκότα είναι. Ενώ τα δικά μου, ή του αστυνόμου ή του νομάρχη, ποια να πάρω και ποια να αφήσω? Ποια πρίκα ήθελες λοιπόν κι άλλη? Εν πάση περιπτώσει, εγώ σ' αγαπάω και δεν με νοιάζει ό,τι και να λένε. Δεν τα πιστεύω δηλαδή. Και αλήθεια να είναι που λέει ο λόγος, μία είναι η Αντιγόνη. Έλα εδώ. Όχι, δεν αγαπάω. Έλα εδώ σου λέω. Όχι. Δηλαδή αυτό σημαίνει πως δεν με αγαπάς. Άσε με σου λέω, άσε με. Κακηδεία, μωρέ. Κηδεία το λες εσύ αυτό? Αυτό ήταν Καραγκιόζης. Κακηδεία μου λες λοιπόν? Εν πάση περιπτώσει τον ετοίμησαν όλοι. Δεν είδες λόγους που του βγάλανε? Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάτι μαγειρεύουνε. Να μην με λένε λιαράτο αν δεν μαγειρεύουνε κάτι. Διότι πώς αποφασίζουνε ξαφνικά να του κάνουν κηδεία μετά μουσικής? Πότε το αποφάσισαν αυτό, ξέρεις? Πότε? Μόλις έμαθαν ότι αφήνει διαθήκη. Δεν σε υποψιάζει αυτό? Και πού το ξέρεις εσύ ότι το αποφασίσανε μετά τη διαθήκη? Από τη Μαργαρίτη που δουλεύει στην νομαρχία, ξέρεις. Ο νομάρχης την τελευταία στιγμή έβγαλε τη διαταγή. Και ο ίδιο και ο δήμαρχος, το ίδιο και η γυμνασίαρχης. Πριν μάθουνε για τη διαθήκη τον είχαν χεσμένο το Μακαρίτη. Μαλάκα τον ανεβάζανε, μαλάκα τον κατεβάζανε. Ή τα ξέχασες? Σε αυτό έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω. Όχι, τι δηλαδή? Πώς αποφασίζουν ξαφνικά να του κάνουν κηδεία μετά μουσικής? Και του βγάζουν και λόγους από πάνω. Και το βασικότερο, τον ονομάζουν και Ευεργέτη, παρακαλώ. Ποιον? Τον Ραλίδη. Τον Ραλίδη που πριν από 2 χρόνια είχαν ξεσηκωθεί για να τον διώξουνε. Ή το ξέχασες? Θυμάσαι. Τι ιστορία κι αυτή, ε? Γιατί σου λέω λοιπόν, μαγειρεύουνε κάτι για δεν μαγειρεύουνε. Έτσι που το λες. Τώρα που το λες δηλαδή μου φαίνεται ότι κάτι... Κηδεία μετά μουσικής και Ευεργέτης, παρακαλώ. Ποιος? Ο Ραλίδης. Ο Ραλίδης που πήγαινε εκδρομή με τα κορίτσια μας και τους έβαζε και χέρι από κάτω. Ή το ξέχασες? Όχι, όχι λογαγιά μου. Αυτό ειδικά δεν το πίστεψα ποτέ μου. Μπορεί να ήταν αριστερός όπως λέγανε, που και πάλι... Άμα ήταν αριστερός, άμα το παραδέχεσαι δηλαδή, να είσαι σίγουρος ότι το χέρι το βάζε 1000%. Εγώ στο λέω και στο υπογράφω. Διότι όλοι αυτοί, οι αριστεροί εννοώ, είναι ρε μάλια του κερατά, κύριε. Ρε, αυτοί και στο Θεό βάλανε χέρι. Στα κορίτσια μας δεν θα βάλουνε. Χέρι στο Θεό? Πώς? Δεν λένε πως δεν υπάρχει Θεός? Πρώτη φορά τ' ακούς ή τον κουτό παριστάνεις? Και έρχονται τώρα και του κάνουν κηδεία μετά μουσικής. Καραγκιόζη λύκια μέχρι αηδίας. Και δηλαδή τελικά, γιατί εν τέλει, αφού τα λεφτά δεν ξέρω σε ποιο τα αφήνει, γιατί του κάνανε τέτοια κηδεία? Μα κύριε Γαρίδη μου, κοντζάμ γιατρός είσαι. Χαμπάρι δεν παίρνεις. Για να μην ξεφτυλιστούνε γι' αυτό. Γιατί πες ότι την ανοίγουνε και τα αφήνει όλα στο κράτος. Κάνει γκάφα ο νομάρχης που δεν πάει στην κηδεία, για δεν κάνει. Κάνει. Μου δήμαρχος, διότι πες ότι την ανοίγουνε και τα αφήνει όλα στο δημοτικό νοσοκομείο. Κάνει γκάφα που δεν πάει στην κηδεία, για δεν κάνει. Σίγουρα κάνει. Μου δέσποτας, διότι πες ότι την ανοίγουνε και τα αφήνει όλα στο ορφανοτροφείο. Κάνει γκάφα που δεν πάει στην κηδεία, για δεν κάνει. Κάνει. Γι' αυτό λοιπόν του κάνουν κηδεία μετά μουσικής. Τώρα κατάλαβα. Όχι, τι δηλαδή? Γιατί μας περνάνε? Για κορόιδα μας περνάνε? Ρε μάλια του κερατά, κύριε. Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου. Όλοι τους. Και ο νομάρχης. Και ο δήμαρχος. Και ο... Σιγότερα. Θα μας ακούσουνε. Γιατί? Ποιον έχω ανάγκη? Έχω κανέναν ανάγκη εγώ? Εγώ πολέμησα, κύριε Γαρίδη μου. Έχω δώσει το αίμα μου εγώ. Λιαράτος με το όνομα. Λοχαγός Λιαράτος στο θηρίο. Αν έχεις ακουστά. Μην κοιτάς τώρα που βγήκαμε στη σύνταξη. Τότε να δεις. Αλλά δεν θα γίνει μια δικτατορία, ε. Τότε να δεις. Άμα είσαι δεξιός, κύριε νομάρχη και κύριε δήμαρχε, δεν κάνεις κηδεία μετά μουσική σε έναν προδότη σαν το Ραλίδη, διότι ο Ραλίδης δίδασκε τη δημοτική, διότι ο Ραλίδης... Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Δεν με ενδιαφέρουνε και ούτε πανακατεύομαι. Και πολύ καλά κάνεις, διότι βρωμάνε. Εν τέλει μαθεύτηκε τίποτα για τη διαθήκη. Τίποτα. Και σε έχουν λυσάξει όλοι για να μάθουνε.
Ο νομάρχης μην την αφήνει στο κράτος, ο δήμαρχος μην την αφήνει στο δημοτικό νοσοκομείο. Μακάρι να την άφηνε στο νοσοκομείο. Μπας και το φτιάξουνε λιγάκι. Γιατί εκεί μέσα μπαίνεις όρθιος και βγαίνεις ανάσκελα. Δεν είναι δύο μέρες που πέθανε η γυναίκα του Δημητρόπουλου. Ξέρεις πώς. Πώς και από τι ξέρεις. Πάνω στην εγχείρηση, έτσι είπανε. Πάνω στην εγχείρηση, ναι. Γιατί στην άρκωση, αντί για οξυγόνο, της δώσανε άζωτο. Και ο άντρας της γιατί δεν λέει τίποτα. Γιατί δεν πήγε να το καταγγείλει. Γιατί δουλεύει στη δημαρχία. Γιατί έχει δύο παιδιά να μεγαλώσει. Και με το μισθό του πλητήρα, ούτε την κηδεία δεν μπόρεσε να καλύψει. Με δανεικά κάλυψε την κηδεία. Να βγει να το καταγγείλει. Το κουτό παριστάνει τώρα. Δεν ξέρει ότι μπορεί να χάσει τη θέση του. Και μετά. Με τι λεφτά να ξεκινήσει το δικαστικό αγώνα. Ξέρεις τι λεφτά χρειάζονται για να βρεις το δίκιο σου σήμερα. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει θα ήταν ευχής έργο αν ο Ραλίδης άφηνε τα λεφτά στο νοσοκομείο. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, χαμένα θα πήγαιναν. Κάποιος θα βρισκόταν να τα ροκανίσει. Βγήκα. Πάμε. Πάμε. Τα μαθές τα καινούργια περί της κυρίας Αντιγόνης. Την καβαλάει τώρα και ο διευθυντής της τραπέζης. Δεν της έφτανε ο νομάρχης, ήθελε και διευθυντή. Αυτή δεν έχει πράμα, φαγάνα έχει. Ωραία γυναίκα πάντως. Ωραία. Να τη βάλεις κάτω και να τη βοκίξεις. Να της πετάξεις τα μάτια έξω. Και ο Δέρβης απορώ πως δεν τη χωρίζει με τόσα που ακούγονται. Δεν είσαι καλά και πως θα τη βγάλει την εφημερίδα. Αφού τις ειδήσεις και τα καθέκα στα ηλεγάμινη του τα πηγαίνει. Βγάζεις εφημερίδα σήμερα, άμα δεν πηδιέται η γυναίκα σου με τις αρχές του τόπου, ε! Αποστόλη! Αποστόλη, τι έχει! Δεν με ξέρουν καλά εμένα! Εμένα με λένε Δέρβη! Και ένας Δέρβης δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Ναι, Αποστόλη μου, αλλά εγώ δεν είχα τελειώσει ακόμα και μ' άφησες έτσι. Η υπόθεση Αντιγόνη έχει πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Γιατί έτσι και καταφέρω και τους περιπλέξω περισσότερο από όσους έχουν μπλεχτεί τώρα. Έτσι και τα καταφέρω, Αντιγόνη μου, η σάλπιγγά μας θα πουλήσει τα διπλάσια φύλλα από όσα πουλάγε μέχρι σήμερα. Αλλά χωρίς να μπλέξω εγώ έτσι, εγώ πρέπει να μείνω έξω από αυτή την αναστάτωση. Και γιατί να μην μείνεις, Αποστόλη μου. Πάντα έτσι δεν έκανες. Πάντα δεν ήμασταν με όλους και δεν ήμασταν και με κανένα. Εσύ είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τόσες κυβερνήσεις περάσανε και όλες σε είχαν ανάγκη. Την εφημερίδα μας όλοι την προσκυνήσανε. Και οι δεξιοί, και οι κεντρώοι, και οι αριστεροί, και οι σιριζέοι. Όλοι. Γιατί τώρα. Γιατί υπάρχει αυτή η καταραμένη διαθήκη, Αντιγόνη, γι' αυτό. Ναι, Αποστόλη μου, αλλά μην κάνεις έτσι και μου πάθεις τίποτα, γιατί θα τρελαθώ. Δεν τη θέλω τη ζωή μου έτσι και μου πάθεις τίποτα. Αύριο πρέπει να κυκλοφορήσεις Άλπιξ, το καταλαβαίνεις αυτό. Πρέπει να βγάλω εφημερίδα αύριο και δεν έχω τι να γράψω. Ποιον να εκθέσω και ποιανού το μέρος να πάρω. Δεν το καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι η μεγαλύτερη μας ευκαιρία. Σε ποιον αφήνει τα λεφτά ο Ραλίδης. Αυτό είναι το θέμα. Αν είχα έστω και μια πληροφορία σε ποιον αφήνει τα λεφτά. Το θέμα θα είχε λήξει προβολού. Και γιατί να γράψεις, γιατί δεν το αποσιωπάς. Αστείευεσαι τώρα. Ένα τέτοιο θέμα. Εδώ έχει γίνει ανάστο ο κύριος και δεν θα επιλέξει μια εφημερίδα σαν τη Σάλπιγγα. Αλλά ποια λέξη. Τι. Και αν κάνω κανένα στράβο πάτημα. Εγώ για να μην λες και για να δεις πόσο αγαπάω τον άντρα μου. Σήμερα το πρωί πήγα στη σπιτονικοκυρά του Μακαρίτη. Αλλά μην κάνεις έτσι, Αποστόλη μου, και μου πάθεις τίποτα. Πήγες και τι σου είπε. Λέγε γρήγορα τι σου είπε. Γιατί δεν το λες τόση ώρα. Λέγε γρήγορα. Πολλά. Αλλά για τη διαθήκη δεν ήξερε τίποτα. Ιδέα δεν είχε. Και για τη ζωή του. Τι λέει τέλος πάντων κι αυτή. Τόσα χρόνια τον είχε και τον εντάτευε. Τι να πει κι αυτή. Έγραφε, διάβαζε. Έγραφε, διάβαζε. Το πρωί σηκωνόταν και πήγαινε στο σχολείο. Ξαναγυρνούσε το βράδυ. Έγραφε, διάβαζε. Ήσυχος άνθρωπος γενικά. Ήσυχος, αλλά ο λίγο να αριστερός. Τέλος πάντων, εμείς τη δουλειά μας να κάνουμε κι ας ήταν ό,τι ήθελε. Εμείς είμαστε με όλους, έτσι δεν είπαμε. Ναι, Αποστόλη μου, με όλους και με κανέναν. Αν κι ανέκαθεν πατριώτες. Δεν μου λες, καμιά γυναίκα. Δεν πήγαινε στο σπίτι του καμιά γυναίκα. Δεν ακουγόντουσαν τίποτα από γητά το βράδυ. Τίποτα τριξίματα στο κρεβάτι δεν ακουγόντουσαν. Γι' αυτό τη ρώτησα. Αχ, κυρία Αντιγόνη μου,
μου λέει. Τόση και τόση με ρωτούν από χθες. Έστειλε ονομάρχης, έστειλε αστυνόμος άνθρωπο, έστειλε δήμαρχος. Τι του στέλνε και του στέλνε σε μένα. 30 χρόνια τον είχα εδώ μέσα, τώρα τον θυμήθηκα. Για τη διαθήκη του λέω δεν ξέρω τίποτα. Αλλά γι' αυτόν άγιος άνθρωπος. Έτσι μου. Τι να σου πω. Έχει γούστο να τα αφήνει αυτήν τα λεφτά. Λες. Διόλα πήγαν. Αυτή η αριστερή είναι μεγάλη τρελάρες. Όλο για τους φτωχούς μοιάζονται. Έτσι λένε δηλαδή. Διόλα πήθανε λοιπόν να τα αφήνω όλα τα λεφτά σε αυτήν για να κάνει εντύπωση. Εμένα πάντως που τη ρώτησα, μου είπε ότι δεν βρήκε τίποτα. Ούτε μία δραχμή. Έτσι λέει αυτή δηλαδή. Ο συμβουλιογράφος, τι λέει αυτός. Έχει χαθεί. Θα έχει ανέβει στο χωριό του. Και αφού δεν βρέθηκε σήμερα, δεν θα βρεθεί και αύριο. Δεν έχει λόγο δηλαδή. Το πρωτοδικείο Σάββατο δεν συνεδριάζει. Τώρα πια μόνο από Δευτέρα. Ή δεν ξέρει τίποτα, ή κρύβεται για να γλιτώσει τις ενοχλήσεις. Αχ, Αντιγόνη μου, η επαρχιακή δημοσιογραφία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Εντάξει, Αποστόλη μου, μην κάνεις έτσι και μου πάθεις τίποτα. Δεν παθαίνω, σταμάτα. Τελικά τι λες και εσύ. Ο Λαράτος. Λες. Τι να σου πω, Αποστόλη μου, ξέρω κι εγώ. Είναι βέβαια περίεργος άνθρωπος, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Τι νομίζεις, θέλεις να πάω στον ομάρχη. Τόσα και τόσα λέγονται. Είναι ανάγκη να δίνουμε λαβή για σχόλια. Τώρα βέβαια, αν εσύ το κρίνεις σκόπιμο, αν είναι δηλαδή για το καλό της εφημερίδας μας, να πάω. Να κάνω τη θυσία και να πάω. Ή να έρθουν αυτοί εδώ. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι. Αν νομίζεις λοιπόν ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί όχι. Ό,τι πεις εσύ, Αποστόλη μου, θα γίνει. Και αν χρειαστεί και στον δρόμο σου τον ίδιο. Θα ρίξω τα μούτρα μου και θα πάω. Για το καλό της εφημερίδας μας, Αποστόλη μου. Για σένα. Και αν χρειαστεί και στον δήμαρχο τον ίδιο. Καλύτερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτός έχει τη δύναμη. Ο δήμαρχος είναι μάπας. Ό,τι θέλω να το κάνω. Τότε στον πρόεδρο. Ό,τι πεις εσύ θα γίνει. Για τον αστυνόμο, τι λέει αυτό. Κάτι δεν θα πρέπει να ξέρει κι αυτός. Δεν θα πρέπει να τον δω κι αυτό. Και να ξέρει τι θα πει. Όλοι δηλαδή και να ξέρουν κάτι το λένε. Μωρέ έννοια σου. Κι άμα ξέρουνε κάτι αυτοί τους το βγάζω με το τσιγκέλι εγώ. Εμένα ο άνθρωπος που θα μου αντισταθεί δεν βρέθηκε ακόμα. Κι έτσι, Αποστόλη μου, γλυκέ μου, έχω και την έγκρισή σου. Την έχεις. Την έγκρισή μου την έχεις. Αρκεί να μην τους επιτρέψεις να νομίζουν ότι είσαι καμιά εύκολη. Εγώ εύκολη. Πάω λοιπόν και όπως είπαμε. Εγώ το Λιαράτος είναι ο Μάρκη Κουκούς και τα λοιπά. Και ό,τι ψάχνει κι άσουμε. Μια στιγμή. Κι αν έρθετε εδώ με το Λιαράτο και έχουν έρθει κι αυτοί στο μεταξύ, το βρίσκει σωστό να βρει κάποιον από αυτούς εδώ αυτό το υποκείμενο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Να σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα τους πάρω τηλέφωνο να έρθουν. Με ποια δικαιολογία όμως. Μα τώρα, Αποστόλη μου, τι μου λες. Για ποια με πέρασες. Εγώ δεν το ανέλαβα. Ας το σε μένα λοιπόν. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μην έρθετε αμέσως με το Λαράτο. Αν μπορείς να το καθυστερήσεις 2 ώρες το πολύ, εγώ θα έχω τελειώσει. Αλλά για να μην πάθουμε καμιά ζημιά, θα σου πω το φως της βεράντας αναμένο. Αν το δεις αναμένο, πάει να πει πως κάποιος είναι μέσα. Είσαι θησαυρός, Αντιγόνη μου. Είσαι θησαυρός! Και εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα. Και εγώ δεν ξέρω. Για σένα, Αποστόλη μου. Για σένα και για το καλό αυτού του τόπου. Γιατί όπως λες και εσύ, η εφημερίδα είναι η πρώτη ανάγκη μετά το ψωμί. Δίχως εφημερίδα ο άνθρωπος είναι τυφλός. Δεν είναι εύκολο πράγμα η δημοσιογραφία, Αντιγόνη. Η δημοσιογραφία για όποιο σέβεται και εκτιμά τον ιερό της ρόλο, η δημοσιογραφία είναι, με συγχωρείς για την έκφραση, είναι μεγάλο πείδημα. Πες το ψέματα, πολύ μεγάλο. Περπατώ εις το σπίτι όταν ο Βέρμης βγαίνει. Βέρμη, είσαι εδώ. Περπατώ εις το σπίτι, κυρία.
σε δω! Πατώ στο σπίτι την κυρία. Όταν ο Δέρβης δεν είναι εδώ. Δέρβη, Δέρβη, είσαι εδώ! Σαν να λέμε το ίδιο το κράτος. Στην επαρχία εν τέλει, εγώ είμαι το κράτος. Πίσω μου είναι ο αστυνόμος. Ο αστυνόμος φροντίζει για την τάξη, την ησυχία και την ασφάλεια του κράτους. Στην προκειμένη περίπτωση, για τη δική μου ασφάλεια. Αφού εγώ είμαι το κράτος. Τελειώνετε, κύριε Μαγούση μου. Τελειώνετε. Σε δύο λεπτά, κύριε Νομάρχα. Σε δύο λεπτά. Κύριε Γογούση, μήπως εσείς ξέρετε σε ποιον αφήνει τα λεφτά ο Ρελίδης? Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Τι όμορφη που είσαι, Αντιγονάρα μου! Τι έλεγα λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι το κράτος. Για να στηριχθεί το κράτος θέλει λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν υπάρχει κράτος. Ο κύριος Γογούσης από εδώ. Ο κύριος Γογούσης έχει πολλά λεφτά. Ο κύριος Γογούσης είναι ο μεγαλύτερος έμπορος μέσα σε όλη την πόλη. Εγώ λοιπόν, που είμαι το κράτος, αγαπάω πάρα πολύ τον κύριο Γογούση. Γι' αυτό και τον άφησα να περάσει πρώτος. Είναι αυτό που λέμε το χρήμα πάει μπροστά. Αλλά και ο κύριος Γογούσης αγαπάει το κράτος. Κράτος και χρήμα λοιπόν, χρήμα και κράτος πρέπει να τα έχουν πάντα καλά. Μα! Μα με το συμπάθιο, κύριε Γογούση, ε! Αλλά τα δύο λεπτά περάσαν! Τελειώνετε, κύριε Γογούση μου! Τελειώνετε! Τι έλεγα λοιπόν, κράτος και χρήμα λοιπόν, χρήμα και κράτος, πρέπει να τα έχουν πάντα καλά. Αν γίνει καμιά φασαρία, αν γίνουν τίποτα επεισόδια, ανομαλία δηλαδή, έχουμε τον αστυνόμο. Ο αστυνόμος φροντίζει για να περνάει καλά το κράτος και το χρήμα. Να πιάνει δηλαδή αυτόν που δεν περνάει καλά. Και επειδή δεν περνάει καλά, ενοχλεί αυτούς που περνάνε καλά. Δηλαδή, το κράτος και το χρήμα. Τελείωσα. Ποιος έχει σειρά. Δεν μπορώ. Πειράστε, κύριε Νομάρχα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ευχαριστώ, κύριε Νομάρχα. Καλώς ήρθατε, κύριε Νομάρχα. Καλώς σας βρήκα, κύριε Αντιγόνη μου. Καλώς σας βρήκα. Αντιγονάρα! Ερμανούρα! Βοήθησε μας, παιδί μου, βοήθησε μας. Λοιπόν, κύριε Νομάρχη, μήπως εσείς ξέρετε σε ποιον αφήνει τα λεφτά ο Ραλίδης? Κανένας δεν ξέρει. Κι αυτή η υπόθεση. Κι αυτή η υπόθεση, κύριε Αντιγόνη μου. Αντιγονάρα! Ερμανούρα! Κι αυτή η υπόθεση, λίγο ακόμα να διαρκέσει, θα μας εκθέσει όλους. Λίγο ακόμα και θα διαλύσει το κράτος. Κύριε Νομάρχα, κάντε εσείς τη δουλειά σας και θα εξηγήσω εγώ αυτά που πρέπει. Καλωσύνη σας, κύριε Γογούση μου. Αντιγονάρα μου. Ορμανούλα μου. Όπως είπε και ο Νομάρχης, εγώ είμαι το χρήμα. Και το χρήμα είναι πάνω απ' όλα και με όλα. Ανάγκη δεν έχει κανέναν. Όλοι όμως το έχουν ανάγκη. Συνεπώς εμένα όλοι με έχουν ανάγκη. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Γαμώ και δέρνω δηλαδή. Τι έχει συμβεί τώρα? Από τη μία είναι ο δέσποτας με τα γυροκομεία, τα ορφανοτροφία και τα ταμεία για τα άπορα παιδιά. Τρίχες. Εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, ο Νομάρχης. Τι, ποιος με φοράσε? Μη μ' αφήνετε, κύριε Νομάρχη, μη μ' αφήνετε. Τι
μάνα μου! Ωρα, Μανώλα, Βεστέλη! Από την άλλη που λέγαμε, ο νομάρχης. Η κυβέρνηση που τον έβαλε είναι η κυβέρνηση που κυβερνάει τώρα. Αν λοιπόν ο Ραλίδης αφήνει τα λεφτά στην νομαρχία, η κυβέρνηση κερδίζει ψήφους. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ο Ραλίδης ήταν με την κυβέρνηση. Μα ήταν αριστερός! Δηλαδή, λίγο και πολύ, πάντως αριστερός! Ακόμα καλύτερα. Πιο πολλά κερδίζει μια κυβέρνηση όταν οι αριστεροί την εμπιστεύονται. Γιατί αυτό θέλει και μια κυβέρνηση. Και έτσι ησυχάζει από αυτούς και αποκοιμίζει τον κόσμο. Τέλειωσα. Ποιος έχει σειρά? Με την άδειά σας, εγώ κύριε Νομάρχα! Περάστε κύριε Νοματάρχα μου, περάστε. Ωρε Μανούλα! Διότι έτσι και αφήνει τα λεφτά στο δημοτικό νοσοκομείο. Αλλήμονό μας κύριε Γουγούσου. Θα οργιάσω αντιπολίτευση. Διότι υπάρχουν μερικοί από τους μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Θα οργιάσουν λοιπόν ότι να, ειδού κύριε Απόδειξη. Δεν τα άφησε στο κράτος, διότι η κυβέρνηση αυτή είναι μπουρδέλο. Και τα άφησε κι αυτός στο δημοτικό νοσοκομείο. Κι αν τα αφήνει σε κανένα ορφανοτροφείο. Τότε παγόρια τα διόλου. Διότι σου λέει, δεν είχε πουθενά εμπιστοσύνη και τα άφησε κι αυτός στον εκπρόσωπο του Θεού επί της γης. Ο δέσποτας είναι αυτός. Τυπικά τουλάχιστον. Αποκλείεται στην εκκλησία! Οι αριστεροί δεν πιστεύουν στον Θεό! Τι θα γίνει τώρα, θα αφήσουμε τον κάτω και θα πιάνουμε τους αριστερούς! Μα ακούγει αριστερού! Αλλεργία παθαίνω! Μου πέφτει όρεξη! Το βλέπω! Ο νομάρχης λοιπόν είναι το ίδιο το κράτος. Η δουλειά του νομάρχη είναι πάρα πολύ κουραστική. Ο νομάρχης πρέπει να τρέχει σε ορτές. Ο νομάρχης πρέπει να φροντίζει σε εθνικές επαιτίους. Ο νομάρχης πρέπει να υπόσχεται συνέχεια στο λαό. Να μην κρατάει όμως καμιά του υπόσχεση. Ό,τι κάνει ένας νομάρχης, το κάνει για το καλό της κυβερνήσεως που το διόρισε. Γι' αυτό ένας νομάρχης δεν λέει ποτέ όχι. Δεν λέει ποτέ όχι, γιατί έτσι θα εκθέσει την κυβέρνηση. Ένας νομάρχης λέει σε όλους ναι και αφήνει τα προβλήματα να τα λύσει ο επόμενος νομάρχης. Και έτσι τα προβλήματα σε μια επαρχία μένουν πάντα άλυτα. Η δουλειά του νομάρχη! Έχει και τα τυχερά της. Εγώ τελείωσα! Ποιος έχει σειρά! Δημοσιογραφία με το χρήμα έχει σχέσεις. Κι έτσι που την καβαλάει, ντρέπεσαι και να τη χέσεις. Ντρέπεσαι και να τη χέσεις. Η δημοσιογραφία δεν τα βάζει με το κράτος. Και για να τα φέρει βόλτα, της ξεσκίζεται ο πάτος. Της ξεσκίζεται ο πάτος. Η δημοσιογραφία αγαπά τον αστυνόμο. Και όσα λέει εναντίον, είναι πάντα μες στον νόμο. Είναι πάντα μέσα στο νόμο! Είμαστε μια εταιρεία που πολύ καλά τα πάμε. Και αν προβλήματα υπάρχουν, γρήγορα τα ξεπερνάμε. Και μοιράζουμε τα κέρδη φανερά σε ένα τραπέζι. Το λαό που μας ψηφίζει, ποιος προφθένει να τον χέσει. Καληνύχτα, Αντιγόνη. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Αντιγονάρη. Καληνύχτα.
Καληνύχτα, τη γουνάρα μου! Καληνύχτα! Τι έγινε, τους είδες? Τους είδα. Μάθανε τίποτα? Τίποτα. Ποιοι και ποιοι ήρθαν δηλαδή? Ο Γκουγκούσης, ο αστυνόμος και ο νομάρχης. Μόνο! Δύο ολόκληρες ώρες και μόνο αυτοί τρεις ήταν. Ε, μα Αποστόλη, με αυτούς μου είπες, αυτούς φώναξα. Αν μου λέγες και κι άλλους θα τους φώναζα. Θυσία θα γινόμουν, να το ξέρεις. Το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, του τηλεφώνησε από το νου. Έλειπε. Είχε πάει στο Δημοτικό Νοσοκομείο γιατί αυτοκτόνησε ένας αγρότης. Τον είχανε δύο χρόνια μέσα, λέει, και δεν έφευγε. Το διώχναν να φύγει, λέει, αλλά αυτός δεν είχε που να πάει. Όσο καιρό ήταν αυτός στο νοσοκομείο, η τράπεζα του πήρε τα ζώα και το σπίτι. Του κάνε κατάσχεση δηλαδή. Λέει, και η γυναίκα του, μέσα στην απελπισία της, λέει, πήγε μετανάστευση στη Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι... Χέστηκα για τον αγρότη! Και για αυτόν και για όλους τους αγρότες του κόσμου! Εντάξει, Αποστόλη μου, μην κάνεις έτσι. Δεν καταλαβαίνεις ότι κάνεις κακό στην υγεία σου. Που άφησε τα λεφτά ο Ραλίνης. Αυτό είναι το θέμα. Για όλα τα άλλα, χεστήκαμε για όλα τα άλλα. Μια πόλη σαν ένα μάτι που άφησε τα λεφτά ο Ραλίνης. Και εγώ κοιμάμαι. Δεν έχω να τους δώσω νέα. Δεν βρίσκω πουθενά την άκρη. Ποιος αγρότης μου λες και πράσινα άλογα. Εντάξει, Αποστόλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ φταίω. Με το Λαράτο. Τι έγινε? Θα έρθει εδώ, είπε. Σε μία ώρα θα είναι εδώ. Ευτυχώς που υπάρχει κι αυτός. Ευτυχώς! Τι ώρα είναι τώρα? Όπου να έρχεται. Δύσου! Βάλε κάτι επάνω σου. Δεν πιστεύω να βγήκες έτσι μπροστά στον νομάρχη και τους άλλους. Δεν θα είσαι καλά. Λίγο πριν άλλαξα, λίγο πριν έρθεις. Να ξαναλλάξεις. Δεν θέλω να σε δει έτσι ο Λιαράτος και να νομίζει ποιος ξέρει τι. Δεν πιστεύω να τους έδωσες τίποτα θάρρος, ε! Θάρρος! Τι εννοείς θάρρος! Να νομίζουν ότι είσαι καμιά εύκολη. Και ξέρεις τώρα, δεν ξέρεις τι καθήκια είναι αυτή η μορατιγόνη. Δεν με νοιάζει ποιοι είναι αυτοί. Εγώ με νοιάζει τι είμαι. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, Απόστολε Βέρβη, ότι εγώ δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να με σχολιάσει. Και ότι λένε από πίσω μου, από κακία το λένε. Επειδή εγώ αγαπάω τον άντρα μου και δεν με νοιάζουν αυτά που λένε. Κουμποσέ με τώρα. Το ξέρω, Αντιγόνη. Και σε ευγνωμονώ γι' αυτό. Για να με συγχωρείς που... Κι αν είδαν το νομάρχη και τους άλλους να μπαίνουν στο σπίτι μας, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα κάτσουν και θα πούνε. Ένας θεός ξέρει τι θα τραβήξω εγώ από την κοτσομπολιά τους. Αλλά εγώ σ' αγαπάω και δεν με νοιάζουν αυτά που λένε. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό! Δεν βλέπεις. Και γιατί δεν το φοράς? Ναι, μα Αποστόλη μου, δεν θυμάσαι τι κάναμε προτού πας για το Λαράτο. Τι κουτός! Τι ανόητος! Τι γελίος που είμαι, ο κερατάς! Η μέρα κρύφτηκε καλά μέσα στη νύχτα. Μα οι αρχές του τόπου τούτου ξαγρυπνούν. Σε ποιον αφήνει τα λεφτά του ο Ραλίδης? Σαν λυσσασμένοι ψάχνουν όλοι για να βρουν. Τα σωτικά τους έχουν κάνει άλλο κάτω. Σκαβούν παθιά μέσα στη σάπια του ζωή. Μα μη φαντάζεστε πως τρέπονται καθόλου. Την άλλη μέρα νιώθουν πάλι καθαροί. Θα μιλώνω τη φωνή γιατί ακούω κάποιον που έρχεται από την άλλη τη γωνιά. Βρεζό! Τι κάνεις εδώ? Γιατί δεν πας να κοιμηθείς τέτοια ώρα? Ξέρεις μέχρι πού ακούγονται οι φωνές σου? Όχι μέχρι εκεί που πρέπει, λοχαγέ μου. Αυτοί που πρέπει να τις ακούνε έχουν βάλει βουλοκαίρι στα αυτιά τους. Όλα τα καλά σπίτια έχουν πάρει από 2 τόνους βουλοκαίρι το καθένα
και έχουν και βουλώνουνε τα αυτιά τους, άμα δεν θέλουνε να ακούσουνε κάτι. Κάποια μέρα, κάποια μέρα θα συνεννοηθώ με τον αστυνόμο να σε κλείσει μέσα, να ησυχάσουμε. Γιατί, αριστερός είμαι. Το ίδιο κάνει. Τις ίδιες αηδίες λένε για αυτή. Άντε χάσε τώρα από εδώ, σε κουμπίδια. Είναι ο Λιαράτος λοχαγός της καραβάνας. Κάπου πηγαίνει για να βάλει φιτιλιές. Πως πήρε μέρος, λέει, σε πολλούς πολέμους. Κι οπλός στα χέρια του δεν κράτησε ποτέ. Αποθηκάριο τον είχαν σε αποθήκες. Και πήρε σύνταξη μεγάλη και τρανή. Κουτσομπολεύει ο Κηφίνας μες στην πόλη και τρώει τζάμπα το δικό σου το ψωμί. Τα ξαναλέμε μόλις έρθει η ευκαιρία, αν δεν με πιάσουν και με βάλουν φυλακή. Γιατί αυτή η καθώς πρέπει κοινωνία και του τρελού φοβάται ακόμα τη φωνή. Αποστόλη, γιατί αργεί? Μήπως δεν έρθει τελικά και μείνουμε στο σκοτάδι? Αποκλείεται, Αντιγόνη. Είναι εντελώς απίθανο. Γιατί μην νομίζεις και αυτός καίγεται να ρίξει τη λάσπη του. Δεν τα ξέρεις τώρα? Κάτι που θα μου πει εμένα ο Λιαράτος εναντίον του Δημάρχου, ας πούμε. Κερδίζουμε και οι δύο από αυτό. Εγώ γιατί θα έχω θέμα στην εφημερίδα και εκείνος γιατί χαίρεται ότι από εκείνο ξεκίνησε η ζημιά. Γι' αυτό σου λέω, αποκλείεται να μην έρθει. Αχ! Ήρθε! Κύριε Λιαράτο μου, δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανησυχήσαμε. Περάστε, περάστε να καθίσετε. Τι έγινες, γιατί άνοιξες? Αυτός ο τρελός με καθυστέρησε. Τι θα γίνει με αυτόν? Δεν θα τον κλείσουνε μέσα να ησυχάσουμε? Γιατί δεν γράφεις κάτι? Εμένα με συγχωρείτε, έχω μια δουλειά. Θα σας δω αργότερα, κύριε Λιαράτο. Το λοιπόν έχουμε και λέμε. Εκείνο που ξέρω είναι πως γίνονται πολλά αυτές τις μέρες. Και θα γίνουν περισσότερα μέχρι να ανοίξουν τη διαθήκη αυτού του προδότη του Ραλίδη. Και τότες άμα την ανοίξουν θα γίνουν κι άλλα. Τρεις χειρότερα. Και οι Σάλπιξ λέγω, πρέπει να τους έχεις στο χέρι. Και πρώτα απ' όλα τον Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο. Καλά δεν τα λέω, Απόστολε Δέρβη? Νομίζω πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Ή θα μιλήσουμε ανοιχτά, ή δεν έχει κανένα νόημα η συνάντησή μας αυτή. Πρόσεξέ με και θα μιλήσουμε και ανοιχτά. Ήδη μιλάμε ανοιχτά. Και σε ρωτώ ευθέως, με τον Μητροπολίτη. Τι θα κάνεις με τον Μητροπολίτη? Υπέρ του θα γράψεις ή εναντίον του θα γράψεις? Και τι θα γράψεις? Ένα λεπτό, περίμενε και να δεις. Εδώ το έχω. Ιερός μου... Ναι. Το πρόσωπο του Μητροπολίτη είναι ιερό, αγαπητοί συμπολίτες. Και ερωτώμενο, ποιος θα τολμήσει να υπενιχθεί κάτι εναντίον του Μητροπολίτη? Ποιος θα τολμήσει αγνώνω ότι στο πρόσωπο του Μητροπολίτη χλεβάζεται ο ίδιος ο Θεός? Ουδείς, αγαπητοί συμπολίτες. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Περίμενε παρακάτω να δεις. Κι όμως, αγαπητοί συμπολίτες, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι τόλμησαν. Ναι, τόλμησαν. Και κρυπτόμενοι υπό το πέπλο της ανωνυμίας διασπείρουν ολέθριες φήμες. Και ερωτώμεν, πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι ο Μητροπολίτης αγωνιά για τα χρήματα του μεγάλου μας νεκρού καθηγητή Ραλίδης? Κατά στην ψυχή του, παλιοπροδότη. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Μα όχι και μεγάλος, Δέρβη μου, όχι και μεγάλος. Έτσι πρέπει. Έχω το λόγο μου, θα δεις. Πού έμεινα? Α, ναι. Ότι ο Μητροπολίτης αγωνιά για τα χρήματα του μεγάλου μας νεκρού καθηγητή Ραλίδη για να καλύψει δήθεν τα ελλείμματα τα οποία παρουσιάζουν τα φιλόπτωχα ταμεία των εκκλησιών της πόλης μας. Όχι, αγαπητοί συμπολίτες. Είναι ανίερο και ανώσιο να επιτρέψουμε να κυκλοφορούν
ατιμωρηθεί παρόμοιες φήμες. Οφείλουμε να συλλάβουμε τους αντίχριστους διαδοσίας και να τους ρωτήσουμε. Έχετε αποδείξεις, κύριοι? Προσέξτε το αυτό. Έχετε αποδείξεις, κύριοι? Αν έχετε, παρουσιάστε τες. Και το τον όμως θα λάβει τα μέτρα του. Αν όμως δεν έχετε... Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τι κάνω τώρα, ε? Επαναλαμβάνεις τις φήμες εναντίον του Μητροπολίτη και ζητάς δίθεν αποδείξεις. Ακριβώς. Διότι έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία. Τίμια και αντικειμενική. Είναι πάντως ένα πολύ σπουδαίο σχόλιο. Με το Γάντι. Μπράβο, ρε Δέρβη. Μπράβο. Εσύ στην Αθήνα έπρεπε να είσαι σε μια μεγάλη εφημερίδα και να σκίζεις. Έννοια σου και εκεί κάτω υπάρχουν καλύτερα από μένα. Σου ρίχνουνε τη λάσπη και το που την καταλαβαίνεις. Πάμε παρακάτω. Με τον Δήμαρχο. Τι θα κάνεις με τον Δήμαρχο? Υπέρ του θα γράψεις ή εναντίον του θα γράψεις? Και τι θα γράψεις? Έχω ήδη γράψει. Δες το διαβάζω για να μην χάνουμε το χρόνο μας. Περιληπτικά μόνο σου λέω, γράφω ότι πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές. Και πως μπροστά στο κριτήριο του λαού, χέστηκε η φορά να δοσταλώνει τον λαό, η Σάλπιξ θα φροντίσει να εκθέσει την όλη πολιτεία της σημερινής δημοτικής αρχής, ώστε όλος ο λαός... Χέστηκε η φορά να δοσταλώνει για τον λαό. Λαός. Ώστε όλος ο λαός, λοιπόν, να πληροφορηθεί σωστά και να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά. Καταλαβαίνεις ότι άμα το διαβάσει αυτό ο Δήμαρχος, θα χεστεί πάνω του με το συμπάθειο. Διότι σου λέει, τι θα γράψει ο κερατάς. Ποιος κερατάς? Εγώ. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να νομίζει ότι θα γράψω για τα σκάνδαλα του Δημοτικού Νοσοκομείου. Για τα λεφτά που πήρε από την κυβέρνηση για να φτιάξει δρόμου στα χωριά που μνήκονται στη λάσπη το χειμώνα και δεν έκανε τίποτα. Και τα έφαγε, θες να πεις. Ακριβώς. Για τα λεφτά που πήρε ο μεγαλός στο σχολείο και τα έκανε λίπα. Και δεν θα τα γράψεις αυτά δηλαδή? Εξαρτάται. Διότι όπως ξέρεις ο Δήμαρχος υποστηρίζεται από τον Υπουργό του Αθλητισμού. Είναι κομματάρχης του στην περιφέρειά μας. Με τον Υπουργό λοιπόν θα τα βάλω. Δεν βαριέσαι, καημένε. Και ο Γογούσης δικός τους άνθρωπος είναι. Και ξέρεις τι έκανε με τα δάνεια, ε? Τα κόκκινα, δεν λες, που τα δίνουν όλες αυτό. Ναι, αλλά τι θα κάνει με αυτά τα δάνεια, ξέρεις? Βιομηχανία. Καμιά βιομηχανία, φαντάζομαι. Τρίχες θα κάνει. Τα πήρε για να μην τα πάρει άλλος και αποκτήσει οικονομική δύναμη μεγαλύτερη από αυτόν μέσα στην πόλη. Σοπ, πουτά μας. Έχω τις πηγές μου. Για να γράψω όμως κάτι αποκλείεται. Αν έχεις υπουργό από πίσω. Ο υπουργός τον έχει από πίσω του, λάθος κάνεις. Διότι αν ο Δήμαρχος είναι ο κομματάρχης του υπουργού, ο Γογούσης είναι ο νταβατζής του. Αυτός πληρώνει δηλαδή. Ο Γογούσης πληρώνει για τις προεκλογικές εκστρατείες του κυρίου υπουργού. Γι' αυτό δεν γράφω κι εγώ. Θα μου πεις, και πιανού δεν είναι νταβατζής ο Γογούσης. Δεν υπάρχει ούτε ένας αυτή την πόλη μέσα στον κρατικό μηχανισμό που να μην έχει φάει από τον Γογούση. Τους έχει πηδήξει όλους ο Γογούσης. Όλους! Και όλες! Επειδή περνάει η ώρα και έχω εργάτη στο τυπογραφείο, δεν προχωράμε στο ψητό. Είπαμε λοιπόν, με τον Δήμαρχο και τον Μητροπολίτη έχεις γράψει τα σχόλιά σου. Τα έχω. Αλλά μόνο αυτά. Μόνο για αυτούς. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Σου μιλάω ειλικρά στα μάτια ο νους μου. Άκου, Απόστολε. Την διαθήκη δεν την ξέρουμε. Ούτε πόσα, ούτε και σε ποιον. Εντάξει μέχρι εδώ. Τι να κάνουμε, αφού δεν γίνεται να μάθουμε. Αφού δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε κάτι καλύτερο όμως, Απόστολε. Ξέρουμε το τι γίνεται με αυτήν τη διαθήκη μέσα στην πόλη μας. Και από αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν κάποια τα οποία μπορείς να τα γράψεις. Δηλαδή να τα χρησιμοποιήσεις εσύ όπως ξέρεις καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Εγώ πάντως σου ομολόγησα την αδυναμία μου. Σου μίλησα ανοιχτά. Μόνον έτσι πρέπει να μιλάς μαζί μου. Άκου λοιπόν, γιατί με τον Δήμαρχο δεν τελειώσαμε. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφυγε κατ' εντολή του Δημάρχου να πάει να βρει τον Σκλήθρα, τον συμβολεογράφο στο χωριό του. Γιατί ο Σκλήθρας έχει τη διαθήκη του Ραλίδη. Το ξέρεις αυτό? Α, ώστε εκεί πήγε ο κύριος πρόεδρος. Αλλά πώς πήγε? Πώς? Πήγε με ένα έγγραφο στην τσέπη του.
Ο άνθρωπος πήγε με ένα έγγραφο στην τσέπη του και το έγγραφο αυτό, Απόστολε, έχει μεγαλύτερη σημασία και από την ίδια τη Διαθήκη. Γιατί με το έγγραφο αυτό προσφέρουνε στον Σκλήθρα. Με προσέχεις! Κρέμουμε τα χείλη σου! Προσφέρουνε στον Σκλήθρα όλα τα συμβόλαια της χρονιάς με τους νέους ενοικιαστές του Δήμου. Όλα! Καταλαβαίνεις γιατί το κάνουν αυτό. Για να τους πει πού αφήνει τα λεφτά, Ραλή! Μπράβο, Απόστολε! Μπράβο! Και έστειλε τον πρόεδρο το δήμαρχο. Αυτή ήταν η χειρότερη εχθρή. Ήτανε, τώρα δεν είναι. Δηλαδή πώς δεν είναι, τι είναι τώρα. Είναι οι καλύτεροι φίλοι τώρα. Ο πρόεδρος με τον δήμαρχο. Βεβαιότατα. Και για να δεις πόσο φίλοι γίνανε, ο γαμπρός του πρόεδρου ο Πετρόπουλος. Αυτός ο ηλίθιος. Αυτός ο ηλίθιος διορίζεται διευθυντής του δημοτικού νοσοκομείου. Αυτός ο ηλίθιος! Αυτός ούτε το γυμνάσιο δεν έχει βγάλει. Τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Γιατί? Εσύ το έχεις βγάλει το γυμνάσιο, κύριε Απόστολε. Μεταξύ μας δηλαδή. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν πάω για διευθυντή του νοσοκομείου. Εγώ αυτά που ξέρω είναι υπέρα αρκετά για να κάνω τη δουλειά που κάνω. Αλλά διευθυντή του νοσοκομείου πάει πολύ. Δεν βαριέσαι, καημένε. Αφού πεθαίνουνε που πεθαίνουνε εκεί μέσα. Ο διευθυντής θα τους εμποδίσει. Ο διευθυντής μπαίνει παντού, όχι μόνο στο νοσοκομείο. Για να μην είναι άδειο το γραφείο. Χρειάζεται να ξέρεις γράμματα λοιπόν. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αυτός ο Πετρόπουλος είναι μεγάλος ηλίθιος. Αυτός ούτε τους πεθαμένους δεν θα ξέρει και να μετράει. Θα χάσει το λογαριασμό, να είσαι σίγουρος. Άκου ο Πετρόπουλος διευθυντής στο νοσοκομείο. Σας έφερα ένα ουζάκι για να βρέξετε κομματάκι το λαιμό σας. Καλά δεν έκανα. Λοιπόν κύριε Λαράτο, τι λέτε κι εσείς για το ραλίδι? Για το ραλίδι ή τίποτα. Ό,τι είχα να πω για αυτό το αριστερό υποκείμενο το είπα. Και μάλιστα όσο ήταν ακόμα εν ζωή. Μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία με τη Διαθήκη, θα πρέπει να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που έκαναν να τον ανακήρυξουν και Ευεργέτη ήταν ολέθριο σφάλμα. Εγώ το είπα και δημόσια. Αυτό ακριβώς κουβέντιαζα με τον γιατρό τον Γαρίδη λίγο πριν έρθεις να με βρεις. Που θύμισε μου μετά να σου πω και γι' αυτόν. Ο Ραλίδης, του λέω, ήταν ενεργικός. Μαλλιαρός. Προδότης και άθεος. Γι' αυτό έλεγε για τους αρχαίους ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν κατακτητής. Γι' αυτό έβαζε τα παιδιά να γράφουν στη δημοτική. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος όλη μέρα μέσα στο σπίτι του. Γιατί έγραφε μηνύματα στους εχθρούς της πατρίδας. Τα ξέρεις αυτά? Τα ξέρω, λέει. Και ότι έλεγε ότι λέει δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν μεταξύ τους. Τα ξέρεις αυτά? Καλήμωνο. Και ότι έλεγε ότι λέει δεν έχουν σύνορα. Οι κυβερνήσεις έχουν. Τα ξέρεις αυτά? Ναι, τον κέρατα. Και ότι έλεγε ότι από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Τα ξέρεις αυτά? Τα ξέρω, λέει. Καλέ, τι πάθατε, καλέ? Σταματήστε πια. Και το κυριότερο, έβαζε χέρι στα κορίτσια μας. Αυτό πάντως δεν το πολύ πιστεύω. Σιωπή, κυρία Δέρβη. Σιωπή, γιατί εσείς δεν ξέρετε. Εσείς είστε μια καλή και τίμια νοικοκυρά που πέρα από την πόρτα σας χαμπάρι δεν παίρνετε τι γίνεται. Σου είπα ότι θα σου πω κάτι για τον γιατρό τον Γαρίδη. Άκου λοιπόν. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Από τι πέθανε αυτός ο Ραλίδης, ξέρεις? Τι από τι? Σε ρωτώ. Παναγιά βόηθα, τι είναι αυτά? Νομίζω από γεροντική εξάντληση. Ένας φυσιολογικός θάνατος, νομίζω. Έλα, Χριστέ και Παναγιά! Και οι διαδόσεις ότι τον φαρμακώσανε! Α, τον έρμο! Δεν θα τον λυπηθούμε κιόλας, ε! Έτσι δεν είναι, κυρία Αντιγόνη? Δεν θα λυπηθούμε τώρα έναν αναρχικό, έναν προδότη! Δηλαδή λένε και τέτοια πράγματα τώρα. Τι ανοησίες! Ότι τάχα τον εφαρμάκωσε η σπιτού νοικοκυρά του, λένε. Γιατί είχε κι άλλα χρήματα που τα κρύβει στο σπίτι. Και τον εφαρμάκωσε για να τα πάρει. Εμένα πάντως που τη ρώτησα, μου ότι δεν βρήκε τίποτα. Άμα θέλουμε, το πιστεύουμε. Τέλος πάντων, εγώ τη θεωρώ ανοησίες αυτή την εκδοχή. Κι εγώ! Και εσύ! Αλλά μέσα σε αυτές τις ανοησίες υπάρχει κάτι και για σένα, κυρία Απόστολε Δέρβη. Υπάρχει κάτι που δεν είναι καθόλου ανοησία. Είναι η ευθύνη του γιατρού του Γαρίδη που έκανε τόσο επιπόλαια και τόσο βιαστικά την βεβαίωση του θανάτου. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Στο πόδι! Α, κύριε Γαρίδη μου, τι πάτησες! Και να ξέρεις πώς μου κάθεσαι στο στομάχι. Να, εδώ μου κάθεται! Εμένα να δεις! Γιατί είμαι 1000% σίγουρος ότι είναι και αυτός κρυφοκουκουές! Το χέρι μου στη φωτιά! Βέβαια! Διότι ποιος γιατρός της σήμερα η μέρα πάει βλέπει άρρωστο και δεν πληρώνεται! Εγώ πάντως που πήγα στην Αθήνα για τα μητρικά μου, 7.000 μου φύγανε! Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι είναι! 7.000 μόνο για επισκέψεις και εξετάσεις! Και έρχεται αυτός και μας παριστάνει τον φιλόσοφο και τον ανθρωπιστή.
Όταν άλλοι σε βάζουν να ξεπουλήσεις και την ψυχή σου να τους πληρώσεις, ο κύριος παίρνει σβάρνα τα χωριά και βλέπει τσάμπα τους χωριάτες. Όπως το πες, κρυφό κουκουές! Αλλά τον κατάλαβα εγώ στο καφενείο. Σιγάνο παπαδιά σκέτη. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που λένε για τον Οραλίδη. Εδώ δεν μία αμφιβολία. 1000% κρυφό κουκουές. Ναι, αλλά πώς μπορώ να το καταγγείλω. Με φήμες. Δεν είναι ανάγκη να πας κατευθείαν εναντίον του. Γράψε για αυτούς που τα διαδίδουνε. Στιγμάτισέ τους, όπως έκανες και με τον Μητροπολίτη άλλωστε. Και το βασικότερο, ζήτα την επέμβαση του εισαγγελέα. Τα υπόλοιπα θα γίνουν μοναχά τους. Θα τον κάψεις. Αχ, κύριε Λιαράτο, τι τα θέλετε. Σοφότερος άνθρωπος από εσάς μέσα σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει. Πάντοτε το έλεγα. Πάμε τώρα στη Διαθήκη. Αυτό είναι το σπουδαίο. Να ξέραμε κάτι. Ξέρουμε κάτι. Αχ, κύριε Λιαράτο. Είσαστε σπουδαίος. Αληθινά είσαστε ο πιο σπουδαίος άνθρωπος σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, σ' ακούμε. Είμαστε όλα αυτά και περιμένουμε. Μέσα στους μικρούς και τοπικούς ανταγωνισμούς μας, ξεχνάμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ ένα μέρος του ένδοξου ελληνικού κράτους. Λησμονούμε συχνάκης ότι υπάρχουν και εδώ οι αρχές του ένδοξου ελληνικού κράτους, πλην του Δημάρχου και του Μητροπολίτη. Υπάρχει, φίλοι μου, και ο νομάρχης. Δηλαδή ο εκπρόσωπος του ένδοξου ελληνικού κράτους. Και ένας εκπρόσωπος του ένδοξου ελληνικού κράτους βλέπει πέραν των τοπικών συμφερόντων. Μη μου πεις ότι ο νομάρχης με το ραλίδι Αντιγόνη, τι σου έλεγα, Αντιγόνη? Τι μου έλεγες, Αποστόλη μου? Δεν σου έλεγα ότι ο νομάρχης είναι ανώμαλος. Είναι αδερφή τέλος πάντων. Και για να ικανοποιήσει το πάθος του θα πήγαινε και με έναν αριστερό όπως ο Ραλίδης. Ναι, αλλά δεν είναι. Θέλω να πω ότι ο Ραλίδης ήταν πολύ γέρος για να... Δεν έχει καμιά σημασία, κυρία Δέρβη μου. Απολύτως καμιά σημασία. Διότι για να διεισδύσουν οι εχθροί του κράτους εντός του, είναι σε θέση να στρατολογήσουν και γέροντες ακόμη. Δεν αποκλείεται λοιπόν ο Ραλίδης, κατά εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ενεργών, να σκατόσπρωχνε τον εκπρόσωπο του ένδοξου ελληνικού κράτους και ούτω τι ούτω τρόπος να διεισδύει εντός του με απότερο σκοπό να το διαβρώσει εκ θεμελίων. Επιτρέψτε μου να πω πως δεν γνωρίζετε με ποιους δαίμονες έχετε να κάνετε. Ναι, αλλά πώς, με ποιον τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα γέροντα. Πώς λοιπόν έκανα αυτά τα συχαμένα πράγματα, Θεέ μου, συγχώρα με που λέτε, πώς. Εγώ τα λέω, εγώ τα μου θα πω. Εντάξει, αλλά πώς, με ποιον τρόπο, επιμένω. Του έστελναν φάρμακα από τη Ρωσία. Τι φάρμακα? Φάρμακα που κάνουν τον γέροντα παλικάρι, κυρία Δέρβη μου. Σοβαρά? Το γράφουν και οι εφημερίδες, πασίγνωστο. Απόστολε! Τα οποία όμως δεν τα διαθέτουν σε πράκτορές τους όπως ο Ραλίδης. Μόνον για αυτούς τους σκοπούς. Αποκλειστικά και μόνον για αυτούς τους σκοπούς. Κρίμα. Οπότε ο κύριος νομάρχης μας είναι αδερφή. Τι οπότε, εσύ το είπες, Αποστόλη μου, πριν από λίγο. Επιβεβαιώθηκε όμως. Με τα καινούργια στοιχεία του φίλου μας από εδώ έγινε αδιαβισβήτητα βεβαιότητα. Αδερφή σίγουρα. Αλλά εγώ άλλο ήθελα να πω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο νομάρχης, εκτός από αδερφή, ο νομάρχης ήταν από το ίδιο νησί με τον Ραλίδη. Την Κέρκυρα. Το ξέρεις αυτό? Συμπατριώτες δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό. Της κακομοίρας. Έχει να γίνει. Τι να χτίσω δηλαδή? Τότε ήταν από το ίδιο μέρος, δεν σου λέει τίποτα? Δεν σου λέει, Απόστολε, ε! Για να είμαι ειλικρινής, τον κατήφθηνε, κύριε! Τον κατήφθηνε! Και ενδέχεται θα γράψεις εσύ, δηλαδή ότι οι φήμες θα λένε, ενδέχεται τη διαθήκη του ο Ραλίδης να την αφήνει στην Κέρκυρα. Όχι εδώ, αλλά στην Κέρκυρα. Και ασχέτως που την αφήνει δηλαδή τελικά, γιατί αυτό θα το μάθουμε όπου να είναι, εσύ θα ρίξεις τη ρετσινιά και θα υπενθυμίσεις απλώς ότι ο νομάρχης δεν είναι από εδώ. Άρα δεν φροντίζει αυτόν τον τόπο όσο θα φροντίζει το δικό του. Άρα δεν πονάει τον τόπο όσο θα πονάει τον δικό του. Σταμάτα, είσαι μεγαλοφία! Α, κύριε Λεράτο, είσαστε σπουδαίος. Αληθινά είσαστε ο πιο σπουδαίος άνθρωπος σε αυτή την πόλη. Έριξες φως, Λεράτο μου. Έριξες φως στο σκοτάδι. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ό,τι έκανες,
και για ό,τι κάνεις και για ό,τι θα κάνεις στο μέλλον για μένα και τα νέα για τον Δήμαρχο, σπουδαία, και το Γαρίδι θα τον κάψω. Και ο νομάρχης είναι μια άλλη άποψη. Πάντως σε ευχαριστώ πολύ. Ώρα να φύγω λοιπόν. Θα ήθελα μόνο από αυτή την υπόθεση θέλω να πω εισάπης. Καταλαβαίνετε κύριε Λιαράτο, έτσι δεν είναι? Όχι. Θέλω να πω, η Σάλπιξ θα κερδίσει πολλά χρήματα από την υπόθεση αυτή. Και ίσως ήταν καλό να τον ευχήσει άλλο, δηλαδή. Εδώ σου λοιπόν. Λάθος, Απόστολε! Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ δεν χρηματίζομαι. Δεν πρόκειται για χρήματα δηλαδή. Εγώ ό,τι κάνω, αυτό που κάνω μόνο για το καλό της πόλης αυτής το κάνω. Για το καλό της πατρίδος, του έθνους και της κοινωνίας ολόκληρης. Αλλά ποιας κοινωνίας, Απόστολε? Της υγιούς και ευνομούμενης κοινωνίας. Διότι είμαι στρατιωτικός εγώ. Εγώ, Απόστολε Δέρβη, δεν χρηματίζομαι. Συγγνώμη. Εγώ, Απόστολε Δέρβη, στέκομαι στις επάλξεις του κάστρου που λέγεται Ελλάδα και αγρυπνώ. Είμαι άγρυπνος φρουρός εγώ. Με λίγα λόγια, κάνω απλά το καθήκον μου. Με λίγα λόγια το καθήκον μου κάνω απλώς. Της πατρίδας είμαι άγρυπνος φρουρός. Και τα χρήματα που πήρα προολίου, τι να κάνω, δεν μας φτάνει ο μισθός. Και εγώ κάνω το καθήκον μου απλώς. Με λίγα λόγια της πατρίδας είμαι άγρυπνος φρουρός. Και τα χρήματα που πήρα προολίου, τι να κάνω, δεν μας φτάνει ο μισθός. Και εγώ κάνω το καθήκον μου απλώς. Της πατρίδας είμαι άγρυπνος φρουρός. Πάω τώρα να τους κάνω άνω κάτω. Τι να γίνει, δεν περνάει ο καιρός. Και εγώ κάνω το καθήκον μου απλώς. Ευτυχώς προλαβαίνω. Ξέρω πολύ καλά που θα βρω τέτοια ώρα το τσιράκι του νομάρχη. Θα τον βρω και με τρόπο θα του σφυρίξω όλα τα καθέκαστα. Βασικά με ενδιαφέρει να μάθει ο νομάρχης τι καθήκη είναι ο Δέρβης. Τι καθήκη είναι, τι σκέφτεται για αυτόν και τι θα γράψει αύριο στην εφημερίδα. Ευτυχώς προλαβαίνω. Της πατρίδας είμαι άγρυπνος φρουρός. Κι αν με λένε κουτσομπόλι, δεν με νοιάζει. Στην Ελλάδα δυστυχώς, λίγοι κάνουν το καθήκον τους απλώς. Ανοίξτε! Ο λοχαγός ήταν από στρατεία Λιαράτος είμαι! Ανοίξτε! Τι! Ο καθηγητής πέθανε! Τι γνωμιές! Τι όλες! Εγώ κάνω το καθήκον μου απλώς! Της πατρίδας είμαι άγρυπνος φρουρός! Πάω τώρα για να βρω τον δέσποτά μας! Τι να γίνει! Δόξα να έχει ο Θεός! Εγώ κάνω το καθήκον μου απλώς! Ανοίξτε! Ολοκαγός θέλει από στρατεία Λεράτος είμαι! Ανοίξτε! Σε ακούω, Τάκιναν μου. Πώς και τι μπορεί να γράψει εναντίον μου ο Δέρβης? Εγώ, δεσποτά μου, το καθήκον μου κάνω απλώς. Καλησπέρα σας, κυρία Υπουργού. Τα σέβη μου. Τα χρέη μου. Ποια χρέη μου? Εγώ τα χρέη μου, Δυνατά, κύριε Λιαράτο. Ήρθα για καλό. Δεν ήρθα για επίσκεψη φυσικά. Πάντως για καλό ήρθα. Πρίκα. Τι να την κάνει την πρίκα η Αντιγόνη? Η ανιψιά μου εμένα έχει το κορμί της για πρίκα. Και αυτοί που λένε αυτά που λένε. Ακούς, Λιαράτο μου? Αυτοί που λένε αυτά που λένε, απ' το κακό τους τα λένε. Επειδή τη θέλουνε, την ποθούνε
και αυτή δεν τους θέλει. Τι είπες? Τίποτα. Λίγο πριν... Ακούτε? Ναι, εσύ? Λίγο πριν ήμουνα στο Μητροπολίτη και έχετε την ευλογία του, μου είπε. Ακούσατε? Ναι, εσύ? Έχετε την ευλογία του και μου είπε να σας πω... Ποιο παλτό? Ό,τι παλτό είχα το έδωσε. Μου είπε να σας πω ότι σας θεωρεί την πρώτη μέσα στις φιλάνθρωπες κυρίες της πόλης μας. Και σας ευλογεί, μου είπε. Ωραίος άντρας ο Μητροπολίτης. Πολύ ωραίος άντρας, κύριε Λιαράτο μου. Ίδιος ο Χριστός, Θε μου συγχώρεσέ με. Ολόιδιος. Είπες τίποτα? Όχι. Με τη λόγχη μάλιστα. Εκάρφωσαν με τη λόγχη το Χριστό μας και το ανθρώπινο γένος. Ονομάρχης! Μεθαύριο το πρωί ονομάρχης περνάει από την επιτροπή τα κτήματα που έχει στο κάμπο. Η δουλειά είναι τελειωμένη. Άκουσες? Άκουσα, άκουσα. Τώρα άκουσες, παλιοκουφάλα, ε. Και για λέγε το λοιπόν. Η δουλειά είναι τελειωμένη. Θα ρίξουνε τους αγρότες που τα διεκδικούνε και θα τα δώσουνε όλα σε σένα. Με απόφαση της επιτροπής. Μπα να ζήσεις, μωρέ Λιαράτο. Μπα να ζήσεις που ήρθες νύχτα να μου φέρεις τέτοια νέα. Και δεν μου λες, είναι θετικό. Ό,τι λέει ο Λιαράτος. Ξέρω, ξέρω. Τι να σε κεράσω, τι να σου φέρω. Τίποτα. Αλλά δεν μου λες. Γιατί τσακωθήκατε με τον νομάρχη? Όχι, Λιαράτο μου. Εγώ δεν τσακώθηκα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Εμένα ο Μακαρίτης ο άντρας μου ήτανε βουλευτής. Με όλα τα συστήματα και με όλα τα κόμματα. Και βέβαια τα έχω τα αποκόμματα. Εδώ, πάνω στην καρδιά μου τα έχω φυλαγμένα. Πάρε να δεις τι γράφανε γι' αυτόν. Πάρε. Διαβάζεις? Δες να καταλάβεις τι ήταν ο Μακαρίτης. Χάρη σ' αυτόν με τιμούν όλοι σήμερα. Όλοι, Λιαράτο μου. Δεν έχει περάσει νομάρχης από αυτή την πόλη και να μην έχει έρθει από το αρχοντικό μου να μου υποβάλει τα σέβη του. Γιατί να μαλώσω λοιπόν, γιατί να τσακωθώ? Δεν είναι κακός άνθρωπος αυτός ο νομάρχης, γιατί να τσακωθώ? Τότε με την Αντιγόνη. Τσακωθήκανε. Γράφει εναντίον του, θα γράψει αύριο εναντίον του. Ο Δέρβης. Έτσι μου είπε. Και αύριο που είναι να περάσει η επιτροπή τα κτήματά μου. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Τώρα αμέσως μάλιστα. Τώρα. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να το αναλάβει η ανιψιά σας. Ό,τι και να γράψει ο Δέρβης, άμα μπει η Αντιγόνη στη μέση πάει. Τελείωσε το πράγμα. Ο νομάρχης τρελαίνεται για την Αντιγόνη. Αχ, την καημένη. Αχ, πώς την κακολογούνε. Γιατί, Λιαράτο μου, γιατί κι εσύ σαν όλος ο παλιόκοσμος. Εγώ κακό για την Αντιγόνη δεν είπα. Ο νομάρχης είπα τρελαίνεται για την Αντιγόνη. Άλλο αυτό. Και ποιος δεν τρελαίνεται? Εσύ δεν τρελαίνεσαι μήπως? Τι φταίει που την έκανε ο Θεός να τρελαίνονται που τη βλέπουν? Και τι βλέπουν? Τι μπορείτε να δείτε εσείς, κακομοίρη μου? Το πρόσωπό της μονάχα. Εμένα πες μου. Να τη δεις γυμνή, Λιαράτο μου. Να δεις το κορμάκι της. Αφρός, παιδάκι μου. Αφρός. Αφρός. Αλλά ο νομάρχης πρέπει να πλησιαστεί. Αντιγόνη και νομάρχης να ξαναβρεθούνε, να τα μιλήσουνε και να τον μαλακώσει. Το λέω γιατί σε εκτιμώ. Για τα χτήματά σου που αλλιώτικα θα στα φάνε αυτά τα ζώα οι αγρότες. Άκουσες? Ακούω, Λιαράτο μου, ακούω. Τώρα ακούς, παλιοκουφάλα, ακούς. Τι λες, αγόρι μου? Λέω δεν κάνει να είναι μαλωμένη. Δεν κάνει, παιδάκι μου, δεν κάνει. Άλλωστε και ο νομάρχης το ίδιο θέλει. Την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη, ναι. Θα σου πω κάτι. Αλλά μεταξύ μας, έτσι. Απόψε ο νομάρχης ήταν στο σπίτι με την Αντιγόνη. Εδώ! Εκεί, στο σπίτι της. Το ξέρω αυτό. Μετά μαλώσανε.
Ω Χριστέ μου, πότε προλάβανε! Πρέπει αύριο κιόλας να τον φωνάξεις εδώ και να φροντίσεις να νικεί η Αντιγόνη. Στο λέω γιατί σε εκτιμώ και δεν θέλω να πάθεις καμιά ζημιά με τα χτήματα. Μα ήτανε καιρός τώρα. Ήτανε καιρός να τα χαλάσει με τον Ομάρχη. Άλλωστε και ο Ομάρχης το ίδιο θέλει. Να τα έχει καλά με την Αντιγόνη. Γιατί άμα τα έχει καλά με την Αντιγόνη, τα έχει καλά και με το Δέρβι. Και τότε η Σάλπιξ μόνο καλά θα γράφει γι' αυτόν. Γι' αυτό φώναξε τον εδώ και φρόντισε να είναι και η Αντιγόνη. Να ζήσεις, Λιαράτο μου, να ζήσεις που μ' άνοιξες τα μάτια. Άκου να τα χαλάσει με τον Ομάρχη, αφού ως και ο άντρας της κάνει τα στραβά τα μάτια. Αυτή τι ήθελε τώρα? Ο Γουγούς ήθελε, τον αστυνόμο ήθελε, όλο τον κόσμο ήθελε. Κι άμα σου πει πως δεν τα τσούγκρισε εμένα, πίστευε. Και εσύ, σοφή γυναίκα που είσαι, κοίταξε να τα διορθώσεις. Ο Νομάρχης σου τελείωσε τη δουλειά. Ο Νομάρχης μπορεί και να σου την χαλάσει. Τι είπες, παιδί μου? Λέω, ο Νομάρχης σου τελείωσε τη δουλειά. Ο Νομάρχης μπορεί και να σου την χαλάσει. Τι λες, αγόρι μου? Τίποτα. Φεύγω. Να πας το καλό. Και σε ευχαριστώ για τα καλά τα νέα. Και όπως είπες θα κάνω. Όπως είπες εσύ. Ο πατρίδος είμαι άγρυπνος φρουρός, ο γενναίος τιμωρός του κάθε εχθρού της. Τι να γίνει, εγώ πάω πάντα μπρος, γιατί κάνω το καθήκον μου απλώς. Ένα-ένα έχουν κατέβει τα σκαλοπάτια οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη, όπως και σε κάθε πόλη, όπως και σε οποιαδήποτε πόλη. Είναι μηδαμινότητες, όλοι. Είναι άχρηστοι, είναι τέρατα, υποκριτές και γελοί. Είναι βόθρος η ψυχή τους, είναι σκατάδες. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τον καλό λοιπόν, λέει μια παροιμία. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, λέει μια παροιμία, τον τρώνε οι κότες. Έτσι λέει μια παροιμία και λέω κι εγώ. Λιαρά το ανακατεύεσαι με τα σκατά. Λοιπόν, τι θες λοιπόν, είμαι κι εγώ σκατά. Αν είναι να πεθάνω, αν είναι να πεθάνουμε, αν είναι να πεθάνω από πλήξη θεία ή δάφνη. Θεία, εσύ να πω σκατά. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Λοιπόν, δεν τους βλέπεις τους κερατάδες. Είναι μηδαμινότητες. Όλοι. Είναι βόθρος η ψυχή τους. Είναι σκατάδες. Έφαγες? Δεν θέλω να φάω. Θέλεις καφέ? Δεν θέλω τίποτα τέτοια ώρα. Θέλω... Το μόνο που θέλω είναι να πάει ο Δέρβη στο σπίτι της Υπουργίνας και να βρει την Αντιγόνη με τον Ομάρχη Καβάλα. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά σημασία. Είναι χωρίς νόημα. Χωρίς σημασία είναι όλα τα άλλα. Γιατί μου μιλάς έτσι? Γιατί δεν μου μιλάς απλά? Μου φαίνεται, έχω την εντύπωση και με συγχωρείς που το λέω. Λέγε! Νομίζω πως είσαι αλλιώτικος απόψε. Δεν είσαι σαν τις άλλες φορές απόψε. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις δηλαδή? Είσαι πιο... είσαι περίεργος, να. Σαν να βγάζεις λόγο, σαν να απαγγέλεις. Αυτό ήθελα να πω. Δεν σε έχω δει έτσι άλλη φορά. Κάτι έχεις. Γούστο μου! Είναι γούστο μου! Κέφι μου είναι και γυναίκα μου, δεν είσαι για να μου κάνεις κουμάντο. Δεν είσαι. Σου τα εξήγησα όλα. Σαν να σου να γυναίκα μου σου μίλησα. Γυναίκα μου όμως δεν είσαι. Δεν είσαι τίποτα. Λοιπόν, τι θες τώρα λοιπόν? Μέχρι τώρα το μόνο που ρώταγες ήταν πότε θα παντρευτούμε. Πότε θα παντρευτούμε και αν με είδε κανένας όταν έμπαινα. Αυτά τα δύο. Μόνο αυτά τα δύο. Σ' αγαπώ. Σκάτα! Σου έχω πει αυτά τα πράγματα να μην τα λες γιατί είναι σκάτα. Μ' αγαπάς. Γιατί είναι επαρχία εδώ. Και βαριέσαι. Και καβαλιέσαι μαζί μου γιατί βαριέσαι. Γι' αυτό καβαλιέσαι. Άμα δεν ήταν επαρχία... Σε παρακαλώ, μη μου μιλάς έτσι. Σου λέω κρατά! Τι άλλο να σου πω! Παράτα με, χέσε με, εντάξει! Χέσε με! Για να μη σου πάρει ο διάολος κανέναν άλλο διάολο! Δεν ήρθα εδώ απόψε. Δεν ήρθα εδώ για να ακούσω αυτά τα ξεράσματα. Ήρθα γιατί θέλω μια χάρη. Μπορείς, έχει καλός. Δεν μπορείς,
Φεύγω κι εγώ τότε και χάνεις τότε. Μην μιλάς έτσι. Αυτά τα πράγματα... Τότε χάνεις το καβάλιμα και αντίο. Όχι μόνο το απόψινο καβάλιμα, όλα και αντίο. Λοιπόν, θα μου την κάνεις αυτή τη χάρη. Τι θες? Πάρε. Τι το κοιτάς? Δεν σ' αρέσει? Είναι χρυσό, ε. Ολόχρυσο. Και τώρα θέλω να μου γράψεις κάτι. Κάμε το. Σε παρακαλώ πολύ, κάμε το για χάρη μου. Γράψε το για χάρη μου. Ζούμε στην επαρχία, το ξέρεις. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Δεν περνάει εύκολα η μέρα. Και μέρα με τη μέρα ούτε και η ζωή περνάει εύκολα. Με λίγα λόγια, σκατάδες είμαστε όλοι. Είμαστε ένα τίποτα. Μην νομίζεις. Και στην Αθήνα τα ίδια είναι. Στο λέω γιατί έλεγες άμα παντρευτούμε να πάμε στην Αθήνα. Τα ίδια σκατά είναι και εκεί. Επαρχία είναι. Η Ελλάδα είναι όλη μια επαρχία. Δεν περνάει εύκολα η μέρα. Γράφει λοιπόν. Γιατί δεν γράφεις? Γιατί με κοιτάς και δεν γράφεις? Τι έγινε και με κοιτάς? Γράψε! Κύριε Δέρμη, γράψε! Γράφετε! Γράψε γαμώ την επαρχία μου, γράφε! Κύριε Δέρμη, γράψε! Είχα πολλούς λόγους να μην θέλω να φανερωθώ. Το γράψες? Ναι. Δεν την αγαπώ. Αγαπώ? Την ατιμία της ανωνυμογραφίας. Αλλά δυστυχώς. Στυχώς. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει... Το γράψες? Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι αύριο η γυναίκα σας... Πέτρο! Σκαρμός! Γράφε ό,τι σου λέω και σκασμός! Πού έμεινες? Ότι αύριο η γυναίκα σας... Θα συναντηθεί στο σπίτι της θείας της με τον ομάρχη. Μια ενδιαφερόμενη που σας εκτιμά. Πέτρο! Γιατί εσύ, Πέτρο μου? Γιατί πάλι εσύ? Ό,τι λάμπει, αγαπητή μου, δεν είναι χρυσός. Ο δήμαρχος, ο νομάρχης, ο μητροπολίτης, ναι, ακόμα και αυτός. Όλοι μέσα σε αυτή την πόλη και σε κάθε πόλη και σε οποιαδήποτε πόλη είναι μηδαμινότητες όλοι. Πέτρο! Η Ελλάδα είναι όλη μια επαρχία. Της πατρίδας είμαι άγρυπνος φρουρός. Σαν και μένα είναι τόσοι κι άλλοι τόσοι. Τι να γίνει? Όλα είναι ένα σκέτο εμετός. Κι εγώ πάνω το καθήκον μου απλώς. Όλα είναι ένα σκέτο εμετός. Και όλοι κάνουν το καθήκον τους απλώς. Που σημαίνει ευτυχώς ή δυστυχώς ότι κάνουν τα κορόιδα γενικώς. Και περνάει ο καιρός κακήν κακός. Κορόιδο είσαι εσύ, ο λαϊκός, δίχως γνώση, πεινασμένος και φτωχός. Οι ειδήσεις που σου δίνουν έγκαιτρος, είναι όλα ένα σκέτος εμετός. Και περνάει ο καιρός κακήν κακός. Και όλοι κάνουν τα κορόιδα, γενικώς. Γράφει τρομερά πράγματα! Είδες τι γράφει, Σάρπιξ? Πολύ ωραία τα γράφει. Ο νομάρχης είναι
είναι τελικά από την Κέρκυρα που ήταν και ο Ραλίδης. Λέω τώρα εγώ με το μικρό μου το μυαλό. Αποκλείεται να του είπε, λέω εγώ, να δώσω τα λεφτά στην Κέρκυρα. Αποκλείεται. Τι λες κι εσύ. Σίγουρα πράγματα. Τα λεφτά ο Ραλίδης δεν τα αφήνει στην πόλη μας. Γι' αυτό πολύ σωστά το γράφει εδώ η Σάλπιξ. Οι δημόσιες αρχές, εννοεί τον νομάρχη, οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ποτέ την εξουσία τους σε πιέσεις των διακεκριμένων πολίτων, εννοεί τον Ραλίδη, με σκοπό το ίδιο όφελος. Για τον Μητροπολίτη, διάβασε τι ωραία που τα γράφει για τον Μητροπολίτη. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Το πρόσωπο του Μητροπολίτη είναι ιερό, αγαπητοί συμπολίτες. Διότι στο πρόσωπο του Μητροπολίτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Διότι πως είναι δυνατόν να ακούμε ότι ο Μητροπολίτης αγωνιά για τα χρήματα του μεγάλου μας νεκρού καθηγητή Ραλίδη για να καλύψει δίθεν τα ελλείμματα τα οποία παρουσιάζουν τα φιλόπτωχα ταμεία των εκκλησιών της πόλης μας. Το οποίο σημαίνει ότι ο Μητροπολίτης ετσέπωσε και τσεπώνει πράγματι τα λεφτά από τα φιλόπτωχα ταμεία. Ε! Ω, περέδι, δείξε! Χωριό που φαίνεται, κολαούζο, δεν γυρεύει. Μην είμαστε όμως και τόσο σίγουροι. Είμαστε! Για να το γράφει Σάρπιξ, πάει να πει πως έτσι είναι. Ή έχω άδικο. Μα τώρα τι είμαστε, κορόιδα είμαστε. Μπορεί γράμματα που λέει ο λόγος να μην ξέρουμε. Μπορεί βρακή που λέει ο λόγος να μην έχουμε στον κόλλο μας να βάλουμε. Μπορεί τα χνότα μας από την πίνα να βρωμάνε. Αλλά μια φορά κορόιδα δεν είμαστε. Τα καταλαβαίνουμε όλα. Όλα! Και την Δευτέρα που θα ανοίξουν τη Διαθήκη και θα μάθουν όλοι το μυστικό της. Τότε... Το λέει και η Σάλπιξ! Το λέει! Το γράφει εδώ! Να! Ο πέλεγης των Ευδηλών θα πέσει βαρύς επί της Κεφαλής παντός! Παντός! Ως της ούτως ή άλλως έβλαψε την πόλη, όσον υψηλά κι αν ούτως ευρίσκεται. Αμέ! 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 Τι φαντάζονται, ότι θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι? Διότι ποιος είσαι, κύριε Σκλήθρα? Τι σκατά συμβολιογράφος είσαι και σηκώνεσαι και φεύγεις? Γιατί αυτό στέει. Σιγά το συμβολιογράφο, σιγά τον επιστήμονα. Γιατί αν ήταν επιστήμονας, δεν θα έμενε σε εκείνο το βρωμοδωμάτιο που μένει. Ένα κρεβάτι, μια λεκάνη στο πάτωμα και ένα κομμάτι καθρέφτη στον τοίχο για να ξουρίζεται. Αχούρι σκέτο. Στο γραφείο του μονάχα τυρί και ψωμί τρώει. Τίποτα άλλο! Επιστήμονα σου λέει μετά! Και φοράει ένα πουκάμισο μέσα στη λίγδα! Το ίδιο πουκάμισο βράχει συγκιονίσει! Επιστήμονα σου λέει μετά! Σκατά! Κάθε βράδυ παίρνει τον κατήφορο κάτω από το ποτάμι και πάει στα Χάνια! Δίπλα από το γεφύρι δεν είναι ένα Χάνι που πάνε και μπεμπρουλιάζουν οι χωριάτες! Κολοχανιού του κερατά! Εκεί πάει λοιπόν! Τι γυρεύει στα Χάνια! Επιστήμονας άνθρωπος, τι γυρεύει στα Χάνια! Είναι μπούστης! Του καβαλάνε τη γυναίκα! Ο δεσπότης! Λένε πως δεν μπορεί να το κάνει! Ο νομάρχης! Ο δήμαρχος! Το παιδί δεν είναι δικό του! Λαδώνεται! Πού βρήκε λεφτά και πήρε τα μάξι! Στο καφενείο την Κυριακή, στο καφενείο η Σάλπη ψυχή! Διαβάζεις τα νέα και πίνεις καφέ. Μου λες και σου λέω. Και δώσ' του καφέ. Αλλάζουμε γνώμες. Στο καφέ ναι. Η Σάλπιξ είναι. Για μας η τροφή. Ανάβει τσιγάρο. Και όλοι μαζί. Αλλάζουμε γνώμες και φεύγει η ζωή. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στην καναπέ. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και πίνει καφέ. Ψηφίζουμε όχι. Και βγαίνει το ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωή. Και σκέψου τι φταίει. Και βρες το γιατί. Οι άλλοι σου φταίνε ή μήπως κι εσύ? Πού ζεις αδελφέ μου μια τέτοια ζωή? Στο καφενείο η Κυριακή, στο καφενείο η Σάλπη ψυχή. Ο τείχος κρύβει τον άνθρωπο από τους άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ χρήσιμος ο τείχος, γιατί προστατεύει τον άνθρωπο από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα και από το κρύο. Και είναι δύο φορές πιο χρήσιμος ο τείχος, γιατί προστατεύει τον άνθρωπο από τους άλλους ανθρώπους.
Γι' αυτό το λέω βασικά. Οι άνθρωποι ψώνουν τείχους ανάμεσά τους. Μερικές φορές όμως, καλύτερα να μην υπήρχαν οι τείχοι. Γιατί τότε ο φόβος θα ανάγκαζε τους ανθρώπους να μην κάνουν πράγματα που κάνουν τώρα επειδή τους κρύβουν οι τείχοι. Αλλά εγώ είμαι τρελός. Και όπως ίσως έχετε ακούσει, ένας τρελός μπορεί να βλέπει και πίσω από τους τείχους. Για έναν τρελό, οι τείχοι δεν υπάρχουν. Οι τείχοι είναι σαν να είναι από γυαλί. Για έναν τρελό είναι γυάλινη. Είναι διάφανη η τείχη. Βλέπω λοιπόν πίσω από τους τείχους. Βλέπω. Πίσω από τους τείχους, νομίζει ότι κρύβεται αυτή τη στιγμή η διευθύντρια της νομαρχίας. Όμως τη βλέπω. Κάθεται πίσω από το γραφείο της και μιλάει με τον δήμαρχο της πόλης. Αλλά εγώ είμαι τρελός και τους βλέπω. Αυτά που λένε δεν θα τα έλεγαν αν ήξεραν ότι για μένα η τύχη είναι γυάλινη. Δεν θα τα έλεγαν. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κύριος Νομάρχης αλλά και εγώ προσωπικά δεν αγαπάμε τα σκάνδαλα. Δυστυχώς όμως η υπόθεση Ραλίδη έχει πάρει άσχημο δρόμο. Ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπάνε τα σκάνδαλα. Γι' αυτό και σας εκάλεσα εδώ. Κατ' εντολή του κύριου Νομάρχη βεβαίως. Σας ακούω, κυρία Διευθύντρια. Έρχομαι αμέσως στο θέμα μου. Ήρθαν εδώ οι συμβολιογράφοι της πόλης μας και μου κατήγγειλαν ότι εσείς ως δήμαρχος αναθέσατε επίσημα στο συμβολιογράφο Σκλήφρα τη σύνταξη των συμβολαιών του Δήμου. Ο κύριος Νομάρχης... Μη συνεχίζετε, κυρία Διευθύντρια, σας παρακαλώ. Ναι, έτσι έγινε. Δεν το αρνούμε. Σας υπόσχομαι όμως ότι... Δεν θέλω να μου υποσχεθείτε. Θέλω να ακυρώσετε αμέσως αυτή την προνομιακή μεταχείριση, κύριε Δήμαρχε. Μα την έχω ήδη ακυρώσει, κυρία Διευθύντρια. Χαίρομαι που τα ακούω. Και σας υπόσχομαι ότι και εγώ δεν θα δώσω συνέχεια στην καταγγελία των συμβολιογράφων. Θα τη σταματήσω εδώ, σε αυτό εδώ το γραφείο. Κυρία Διευθύντρια, κυρία Διευθύντρια, είμαι βαθιά συγκινημένος από την κατανόηση που δείχνετε. Είμαι, πώς να το πω, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε. Έληξε το θέμα. Έληξε, κύριε Δήμαρχε. Τι έχετε, κυρία Διευθύντρια, τι συμβαίνει? Θα μείνει όμως μεταξύ μας. Το υπόσχεστε, κύριε Δήμαρχε? Κυρία Διευθύντρια. Πρόκειται για τη μετάθεσή μου, αγαπητέ. Έχει καταντήσει γάγκρενα πλέον. Αληθινή πληγή για μένα και την οικογένειά μου. Δικαιούμαι αυτή τη μετάθεση, κύριε Δήμαρχε. 6 μήνες τη δικαιούμαι και την αναμένω. Δυστυχώς όμως, υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών... Δυστυχώς έχουν διαφθαρεί. Μεταξύ μας, λειτουργούν μόνο με δάκτυλο κομματικό. Είναι φοβερό! Εγώ το έχω πει! Αριστεροί έχουνε διεισδύσει στο κρατικό μηχανισμό και το διαβρώνουν. Αριστεροί και βάζουνε συνέχεια τρικλοποδιές. Καλή ώρα όμως με τη δική σας υπόθεση. 6 μήνες, κύριε Δήμαρχε. 6 μήνες παραμένει υπογεγραμμένη μετάθεσή μου και καθυστερεί. Αποφασισμένη, υπογεγραμμένη και καθυστερεί. Απαράδεκτο. Γνωρίζω όμως και λυπάμαι που αναγκάζομαι να καταφύγω σε ένα τέτοιο μέσο. Γνωρίζω ότι η σχέση σας μετά του κυρίου Υπουργού... Να μην λυπάστε, κυρία Διευθύντρια. Να μην λυπάστε. Την υπόθεσή σας αναλάβω εγώ προσωπικά. Θα του γράψω ένα γράμμα. Μα γράμματα, κύριε Δήμαρχε. Παρόμοια γράμματα λαμβάνει καθημερινά ένας υπουργός. Μήπως θα έπρεπε να λειτουργήσουμε πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά. Όπως εγώ, παραδείγματος χάρη, με την καταγγελία των συμβολιογράφων. Είδατε πόσο άμεσα και αποτελεσματικά σας απάλλαξα από το σκάνδαλο και το... Τότε να του κάνω ένα τηλεγράφημα. Ένα τηλεγράφημα είναι πάντοτε προτιμότερο, κύριε Δήμαρχε. Και τώρα αμέσως, μάλιστα, κυρία Διευθύντρια. Πριν το κάνω όμως, θα ήθελα να γνωρίζετε, και ελπίζω να μην έχετε καμία αντίληση γι' αυτό, ότι προτίθεμαι να διορίσω εις τη θέση του Διευθυντή του νοσοκομείου τον κύριο Πετρόπουλο. Αυτόν τον ηλίθ...
Μα τι λέτε, κύριε Δήμαρχε. Γιατί να έχουμε αντίρρηση. Άλλωστε, αυτός ο διορισμός θα βελτιώσει και τις σχέσεις με το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πετρόπουλος είναι γαμπρός του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Μα επαγαθώ της πόλης ταύτης βεβαίως, αγαπητή μου. Διότι αν ένας πρόεδρος ενός Δημοτικού Συμβουλίου δεν αντιπολιτεύεται το Δήμαρχο επειδή ανήκει σε άλλη παράταξη, τότε ο Δήμαρχος έχει λυμμένα τα χέρια του και κάνει δρόμους που δεν έχει έναν της προκοπής η πόλη μας. Κάνει βόθρους που άλλοι βουλώνουν και άλλοι σπάνε και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις από την πόχα. Κάνει δίκτυο ίδρυψης, κάνει πλατείες, κάνει θέατρα. Καλά κάνει ένας δήμαρχος όταν είναι τα χέρια του λυμμένα, κύριε δήμαρχε. Και προς όφελος της πόλης και προς ίδιον όφελος. Γιατί από ένα δημοτικό έργο, ένας δήμαρχος κερδίζει πολλά. Κερδίζει φήμη, κερδίζει. Κερδίζει, γενικώς κερδίζει, κυρία Διευθύντρια. Εισμονήσατε όμως το τηλεγράφι. Ω, ένα χαρτί. Μου δίνετε ένα χαρτί. Να λοιπόν, γιατί είναι τόσο χρήσιμη η τύχη στους ανθρώπους. Αλλά εγώ είμαι τρελός. Και όπως ίσως έχετε ακούσει, ένας τρελός μπορεί να βλέπει και πίσω από τους τύχους. Και πάω για έναν τρελό, η τύχη είναι γυάλινη. Και πάω τώρα σε ένα άλλο σπίτι. Πίσω από τους τύχους του, οι άνθρωποι που μένουν σε αυτό νιώθουν σίγουροι. Ήρθε ο Γουγούσης και με έκανε σκουπίδι. Και τι φταίω εγώ, ο ταμείας φταίει. Αυτός είναι κάθισε και είπε ότι ο Ραλίδης είχε λογαριασμό στην τράπεζα. Φταίω εγώ. Και τι σου είπε. Ότι δεν μπορεί μια τράπεζα να βγάζει στη φόρα τα μυστικά των πελατών της. Είμαι ο μεγαλύτερος οικονομικός παράγοντας μέσα στην πόλη. Έτσι μου είπε. Και πρόσεξε καλά. Μου είπε. Γιατί θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Καλά σου είπε. Μα τι έφτιαγα εγώ. Σε παρακαλώ πες μου τι έφτιαγα εγώ. Εγώ ήρθα με τις καλύτερες συστάσεις. Ο φάκελος με μένα όλο επένος είναι. Δεν έχω δώσει ποτέ αφορμή. Σε κανέναν. Ηθικά άμεμπτος. Εθνικά δυο φορές άμεμπτος. Έδωσα ποτέ αφορμή να μιλήσουν για σένα όπως μιλάνε για τη γυναίκα του... Βέρβη! Όχι εσύ! Εγώ δεν έδωσα! Αλλά θα δώσω, Κώστα! Θα δώσω! Σε παρακαλώ, γιατί το λες αυτό? Γιατί σε μάπας, ρε Κώστα! Γι' αυτό! Μα πώς μάπας! Από πού και σπού! Και εσύ δηλαδή εναντίον μου τώρα! Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα με αυτή τη διαθήκη, θα έχω και εσένα εναντίον μου! Και πειτά, πώς με λες έτσι! Είμαι ολόκληρος διευθυντής εγώ! Δεν μπορεί να με λες, μάπα! Σε λέω γιατί είσαι! Γιατί έτσι και κουνείς το δαχτυλάκι του γογούσης, μέχρι και κλητήρα μπορεί να σε κάνει. Και ενώ το ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι τον άφησες να φύγει θυμωμένος. Όχι, λάθος! Δεν τον άφησα καθόλου να φύγει θυμωμένος. Του είπα ότι από μένα θα έχει όποια διευκόλυνση θέλει και να μην ανησυχεί. Και τον εκάλεσα να έρθει και να βράδυ σπίτι μας. Δεν ήταν καλό αυτό που έκανα. Ποιο? Που τον εκάλεσα σπίτι μας. Για ποιο λόγο τον κάλεσες? Τι για ποιο λόγο, για να γνωριστούμε καλύτερα. Για να γνωριστούμε ποιοι. Εν πάση περιπτώσει, Κώστα, εμένα γόγουσες δεν μου γουστάρει. Μα δεν το λέω για να... Δεν μου γουστάρει μεν, αλλά επειδή πολύ με βάρεσε στο κεφάλι τη ζωή της επαρχίας, φέρτονα. Αλλά πρόσεξε έτσι, μη μου πεις μετά ότι το δώσα θάρρος. Ό,τι προκύψει μετά. Εντάξει, Κώστα. Βρε μελανουράκι μου, γιατί θες να με πληγώνεις έτσι? Γιατί μ' αρέσει να ξεκαθαρίζω τη θέση μου.
Γιατί εγώ δεν είμαι Αντιγόνη του Δέλφη εγώ. Εγώ αν κάνω κάτι, το κάνω φανερά. Μα θα γίνω ρεζίλη. Θα κινδυνέψει η θέση μου. Δεν το καταλαβαίνεις. Η θέση σου, Κώστα, τώρα είναι που κινδυνεύει. Και δεν θα κινδυνέψει, το ξέρεις πολύ καλά. Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει ποτέ αν κάνω κάτι με το Γογούση. Γι' αυτό λοιπόν μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Ο λόγος που τον κάλεσες αυτός είναι. Τώρα, αν εμένα μου κάνει κέφι ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Πού κατατάει ο άνθρωπος. Πού κατατάει. Αχ, καημένε Κώστα. Τι τα θέλεις, μάπας είσαι. Να λοιπόν, γιατί είναι τόσο χρήσιμη η τύχη στους ανθρώπους. Αλλά εγώ είμαι τρελός. Και όπως τώρα ξέρετε πολύ καλά, ένας τρελός μπορεί να βλέπει και πίσω από τους τοίχους. Και επειδή βλέπει, μπορεί και να τα λέει. Μπορεί να τα φωνάζει αυτά που βλέπει πίσω από τους τοίχους. Και τώρα βλέπω μέσα σε ένα άλλο σπίτι. Πίσω από τους τοίχους του, οι άνθρωποι που μένουν σε αυτό είναι πρόσωπα. Είναι πρόσωπα ιερά και απαραβίαστα. Νιώθουν σίγουροι λοιπόν, γιατί ξέρουν πως οι τοίχοι τους κρύβουν καλά. Αλλά εγώ είμαι τρελός και τους βλέπω. Πίσω από τους τοίχους η μία και πίσω από το ιερό και απαραβίαστο η άλλη. Είναι ο Μητροπολίτης και μιλάει με τον πρόεδρο των πρωτοδικών. Η εκκλησία με τη δικαιοσύνη. Σεβασμιότατε, σας ακούω. Σας εκάλεσα εδώ για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Πρόκειται για τη διαθήκη του Ραλίδη. Από όσα γνωρίζω, Δευτέρα πρωί θα συνεδριάσει το πρωτοδικείο. Τα λέω καλά? Μάλιστα, σεβασμιότατε. Θα συνεδριάσει. Και είναι πολύ πιθανόν αυτό το ζαγάρι ως κλήθρας να πάει και να τους παραδώσει τη διαθήκη. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να μην ανοιχτεί τίποτε άλλο? Αν τη φέρει σεβασμιότατε, είναι αδύνατο. Θα ανοιχτεί οπωσδήποτε. Έχει καλώς. Και γιατί το θέλετε αυτό? Διότι, κύριε πρόεδρε, την Δευτέρα το βράδυ συνεδριάζει η κατάσταση των φιλάνθρωπων καταστημάτων της πόλης μας. Η συνέλευση σε αυτή δεν αναβάλλεται. Τι έχει συμβεί τώρα? Αν ο Ραλίδης, που ο Κύριος να αναπαύσει εν ειρήνη την ψυχή του, αφήνει τα χρήματα εις τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης μας, όχι πως με ενδιαφέρει δηλαδή, αλλά το εξετάζω ως ενδεχόμενο. Αν τα αφήνει λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Να ξανακάνουμε τις καταστάσεις των απόρων, να χαλάσουμε τον προϋπολογισμό του γυροκομείου κτλ. 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 Καταλαβαίνω, σεβασμιότατε. Καταλαβαίνω. Θα με τρελάνουν όλες τις απαιτήσεις, τις υποδείξεις, τις παρακλήσεις. Κι άντε πάλι απ' την αρχή. Άντε αυτός είναι αριστερός, μην τον βάζεις στην κατάσταση. Άντε αυτός είναι άνθρωπος του Δημάρχου, βάλ τον οπωσδήποτε. Δεν τον μπορώ. Δεν το βαστώ. Τίποτε άλλο. Αν τώρα ο Ραλίδης δεν αφήνει τα χρήματα σε μας, Κύριος είδε τι θα μου βγάλουν, τι θα σοφιστούν εναντίον μου. Πολύ άβολα μας ήρθε αυτός ο θάνατος. Ήμαρτον, κύριε, αλλά πολύ άβολα. Καταλαβαίνετε τώρα, κύριε πρόεδρε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό είναι όλο. Τίποτε άλλο. Καταλαβαίνω, σεβασμιότατε. Καταλαβαίνω. Μα πώς μπορεί? Με το σκλήθρα μήπως? Αν υποθέσουμε, λέγω, να του μιλήσετε να μην έρθει. Με αυτόν τον δαίμονα να έρθεις, παιδί μου, σε συνεννόηση. Μήπως, τέκνον μου, μήπως, λέω, μπορείς να αρρωστήσεις εσύ τη Δευτέρα.
Δεν φτάνει η αρρωστιά μου, σεβασμιότατε, για να αναβληθεί δικάσιμος. Ωστόσο, επειδή νιώθω βαθύτατα τον πόνο σας, κάτι θα σκεφτώ. Κάποια λύση θα βρω. Και θα το πράξω, σεβασμιότατε. Θα το πράξω όχι μόνο για το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σας, αλλά και λόγω του προσωπικού ενδιαφέροντος που έχω για τα φιλάνθρωπα καταστήματα της πόλης μας. Και ιδιαίτερα σε αυτό τον άπορο κορασίδων. Ναι, τέκνον μου, ναι. Από όλες τις φιλάνθρωπες πράξεις, αυτή είναι ίσως η πλέον φιλάνθρωπη. Γι' αυτό και κρατώ τόσο σφιχτά το ταμείο στα χέρια μου. Στα δικά μου τα χέρια. Διότι γνωρίζεις, τέκνον μου, γνωρίζεις τι γίνεται με τα άλλα ταμεία. Δεν ελέγχονται, παιδί μου. Δεν ελέγχονται. Τίποτε άλλο. Καταγγέλλονται όμως, σεβασμιότατε. Πού? Στη δικαιοσύνη. Λυπάμαι, τέκνον μου, που ανήκει στον κλάδο αυτό, αλλά οφείλω να το πω. Έχει κι αυτός διαβρωθεί. Διαφθαρεί. Δωροδοκούνται, αγαπητέ μου, ναι. Αναρηγώ ακόμη και που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δωροδοκούνται. Γι' αυτό και κρατώ τόσο σφιχτά το ταμείο στα χέρια μου. Τίποτε άλλο. Μα τι έχεις? Σαν να μην με ακούς. Σαν κάτι να σκέφτεσαι. Σκέφτομαι, σεβασμιότατε. Σκέφτομαι κάποιες οικογένειες που έχουν 5 κορίτσια να πηγήσουν, ενώ δεν μπορούν ούτε μισό. Τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες, σεβασμιότατε? Τι θα γίνουν? Ποια οικογένεια είναι αυτή? Για λέγε να δούμε. Η οικογένεια του δικαστικού κλητήρα Μανέγκα. Η μικρότερη του κόρη είναι 7 και η μεγαλύτερη 23. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, ε! Πάνε 2 χρόνια τώρα που μου μίλησε ο προκάτοχός σας για τη μεγάλη του κόρη, νομίζω. 2 χρόνια και μου φαίνεται σαν χτες. Και τι θέλετε τώρα? Θέλετε να την βάλω στην κατάσταση του επόμενου χρόνου? Του επόμενου χρόνου? Το ζήτημα, σεβασμιότατε, είναι να περάσει τώρα με τη συζήτηση της Δευτέρας. Τη συζήτηση της Δευτέρας αδύνατον. Η κατάσταση έχει ήδη κλείσει. Θα ανοίξει όμως η διαθήκη, σεβασμιότατε, και εγώ τότε δεν θα μπορώ να τη σταματήσω. Α, τέκνον μου, αυτό που κάνεις δεν είναι καθόλου χριστιανικόν. Αυτό λέγεται εκβιασμός. Και εσύ, ένας δικαστικός... Εκβιάζω, σεβασμιότατε! Εκβιάζω για να βοηθήσω μια φτωχή οικογένεια! Και λες, παιδί μου, ότι εγώ δεν θέλω! Θέλετε, σεβασμιότατε, αλλά δεν σας αφήνουν! Υπάρχουν άλλα συμφέροντα που σας πιέζουν! Εσείς εννοώ, σεβασμιότατε, έχετε όλη την καλή θέληση να βοηθήσετε την περίπτωση, αλλά δεν... Ναι, τέκνον μου, έτσι είναι! Από παντού δέχομαι πιέσεις! Από παντού! Είναι πολύ δύσκολη δουλειά η δουλειά ενός Μητροπολίτη, τέκνον μου. Ένας Μητροπολίτης πρέπει... Σεβασμιότατε, φεύγουμε από το θέμα μας. Για έλα να δούμε λοιπόν. Έχω εδώ την κατάσταση με τα πορά κορίτσια. Για έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή εδώ, σεβασμιότατε, αυτή εδώ είναι φτωχή. Όχι. Ο πατέρας της όμως είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης και την έβαλα μπας και σταματήσει να φωνάζει. Ναι, αλλά όμως... Μην φύγεις τα κακώς κείμενα. Πάμε παρακάτω. Αυτή εδώ. Ο πατέρας της είναι φίλος με το Λιαράτο. Καταλαβαίνεις τι έχει να σου ρίξει εναντίον μου αν την βγάλω και βάλω την κόρη του Μανέγα. Καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω. Αυτή ποιον έχει και μπει και στην κατάσταση των απόρων. Ουδέν σχόλιον. Πάμε παρακάτω. Αυτή. Όχι αυτή, σεβασμιότατε. Αυτή δεν ξέρει τι έχει. Ξέρει. Έχει τον πατέρα της που είναι κομματάρχης του βουλευτή του Δημητρίου. Πάμε παρακάτω. Όχι τίποτα άλλο, τέκνον μου, αλλά για να δεις και μόνος σου πόσο δύσκολο είναι. Αυτήν εδώ, τη βλέπεις αυτήν. Ξέρεις ποιανού είναι? Ποιανού? Του Δημάρχου, αγαπητέ μου. Ναι, του Δημάρχου. Σβήστε τη. Ο Δήμαρχος δεν φαίνεται καλά απέναντί σας. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Σβήστε τη για να μάθει να σέβεται την Εκκλησία. Α, παιδί μου. Άμα σβήσω εγώ το δήμαρχο εκεί που μπορώ, θα με σβήνει κι αυτό ύστερα εκεί που μπορεί. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αυτή ποιον έχει και μπει και στην κατάσταση? Κανέναν. Αυτή δεν έχει απολύτως κανέναν. Είναι η μόνη και η πλέον φτωχή. Ούτε μάνα έχει ούτε πατέρα. Ζει με μία θεία της. Άστα.
Δυστυχία και αθλειότητα, τέκνον μου. Δυστυχία και αθλειότητα. Σβήστε τη λοιπόν. Α, μη μου το ζητάς αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Όλο μου τη σβήνουν την τελευταία στιγμή. Θα είναι μοιραίο φαίνεται, σεβασμιότατε. Να τη σβήσουμε κι εμείς λοιπόν άλλη μία. Δεν γίνεται να τα βάζουμε με τη μοίρα, σεβασμιότατε. Γίνεται. Δεν μπορώ να κολλάσω την ψυχή μου. Πάρε το τάμπλετ εσύ. Πάρε το τάμπλετ και σβήστε. Ο Κύριος ας οδηγήσει το χέρι σου. Οδήγησον, Κύριε, το χέρι του Προέδρου και απάλλαξον με από κάθε αμαρτία. Αμήν. Και τώρα που ο Κύριος οδήγησε το χέρι σου, τέκνο μου, μπορώ να μάθω γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τη μεγάλη κόρη του Μανέγα. Μίλησέ μου. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο εξομολογητής των ψυχών. Είμαι ο υπεράνω όλων των θνητών. Είμαι ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Μίλησέ μου λοιπόν. Εξομολογούμε την αμαρτία μου, σεβασμιότατε, και επαφίεμαι στην κρίση του Θεού. Αμάρτησα! Και ζητώ να επανορθώσω. Βασίζομαι στην εκεμήθειά σας, σεβασμιότατε, γιατί αν μαθευτεί, λέγω ότι ένας δικαστικός... Δεν θα μαθευτεί, διότι την εκεμήθειά του ένας εξομολογητής την έχει υποσχεθεί με ιερό όρκο απέναντι στον ίδιο τον Κύριο. Σε ακούω. Η ιστορία είναι παλιά. Ερχότανε σπίτι μου και τις έκανα αρχαία ελληνικά, που είναι, ξέρετε, και η αδυναμία μου. Ένα βράδυ, λοιπόν... Ένα βράδυ έγινε το μοιραίο, σεβασμιότατε. Για λέγε. Εκολάστη την ψυχή μου. Ήταν ανώτερο των δυνάμεών μου. Ξέρετε, η ζωή στην επαρχία καταντάει φορτίο δυσβάσταχτο. Η απουσία της γυναίκας είναι μαρτύριο αληθινό, πιστέψτε με. Σε πιστεύω, τέτοιο, σε πιστεύω. Κι ήταν πώς να το πω. Ήταν ο πειρασμός ο ίδιος. Ήταν ο πειρασμός προσωποποιημένος. Έκτοτε τη σκέψη μου βασανίζει η επανόρθωση για ό,τι έκανα στην αθώα κόρη. Ο πατέρας της τα γνωρίζει αυτά. Ο πατέρας της είναι ένας ελεηνός, σεβασμιότατε. Γιατί με εκβιάζει να εμπεμβαίνω σε δικαστικές υποθέσεις των συγγενών του και να τις επηρεάζω υπέρ αυτών. Και εγώ του είπα, τέρμα, ως εδώ ήταν. Πες μου τι άλλο θες, του είπα, για να τελειώνουμε. Και σου είπε να βάλεις την κόρη του στην κατάσταση των απόρων κορασίδων. Μάλιστα, σεβασμιότατε. Και τελειώνεται. Φοβάμαι πως όχι. Όπως σας είπα, μανέβασε και κι άλλες χώρες. Α, όχι. Από την κατάσταση δεν σβήνεται άλλη κοπέλα. Μέχρι εδώ. Του χρόνου όμως. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Τουλάχιστον για του χρόνου, σεβασμιότατε. Για τη μικρότερη του κόρη που μεγαλούνται αυτή. Μέχρι του χρόνου, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει, κύριε Πρόεδρε. Αν επηρεάσω κι εγώ τον νομάρχη για τα κτήματα που λέγαμε... Α, τέκνον μου, καλή ιδέα. Εάν έχει αποτέλεσμα, κάτι μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Σας είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Και για το αμάρτημά μου, δεν μου είπατε τι σας οφείλω, σεβασμιότατε. Χριστιανικός εννοώ, για να μου συγχωρεθεί. Θα σκεφτώ, διότι δεν είναι τόσο απλό να συγχωρεθεί ένα τέτοιο αμάρτημα με νηστεία ή προσευχή. Θα σκεφτώ και θα σε ειδοποιήσω. Έλα, τέκνο. Συγχώρεσον, Κύριε, τον δούλο σου και βοήθησον να περιέλθουν τα χτήματα εις την εκκλησία. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός έβρε πηγή της ζωής και ενθύρα παραδείσο.
Έβρωκα εγώ την οδοδία της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημίν, ανακάλεσέ με το κυρκέστοσο με. Πώς έγιναν τα πράγματα, κουράστηκα πια να τα λέω. Κάτοικοι αυτής της πόλης, χωριανοί και συχωριανοί, πολίτες αυτού του τόπου, όσοι τον αγαπάτε πραγματικά, το πώς έγιναν τα πράγματα, κουράστηκα πια να τα λέω. Πολίτες αυτού του τόπου, δεν είμαι τρελός. Είμαι, αλλά αυτό ας το αφήσουμε για το τέλος. Τα ρούχα που φοράω είναι τα ρούχα του καθηγητή Ραλίδη. Τα ζήτησα και μου τα έδωσαν. Και είναι τιμή μου που τα φοράω. Δεν είμαι τρελός, αλλά αυτό ας το αφήσουμε για το τέλος. Πίσω από τους τοίχους βλέπει μόνο αυτός που θέλει. Βλέπει με τα μάτια του νου και με τα μάτια της καρδιάς. Σκέφτεται με λίγα λόγια και πονάει για αυτόν τον τόπο. Άμα σκέφτεται και άμα πονάει, μπορεί να βλέπει και πίσω από τους τοίχους. Το πώς έγιναν τα πράγματα κουράστηκα πια να τα λέω και φοβάμαι πως κουράστηκαν και οι άλλοι να με ακούν. Σε λίγο θα έρθουν και θα με πιάσουν. Πρέπει να βιαστώ λοιπόν. Η διαθήκη ανοίχτηκε τη Δευτέρα και τα χρήματα τα άφησε στην πόλη. Με τους τόκους όριζε να σπουδάζει ένας νέος από την πόλη μας φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Όριζε ακόμα να μείνουν απείραχτα τα λεφτά για 10 χρόνια και μόνο τότε, τη μέρα του θανάτου του, μόνο τότε να μαζευτούν οι σημερινοί του μαθητές και να βγάλουν οι ίδιοι την επιτροπή που θα διαχειρίζεται το κληροδότημα. Έχω αντιγράψει εδώ το τέλος της διαθήκης του. Το διαβάζω. Παιδιά μου, ελπίζω εσείς ως τα τότε να μην έχετε μεγαλώσει μονάχα στα χρόνια, μα να έχετε γίνει άντρες στην ψυχή και στο νου. Και οι δάσκαλοι που θα βγουν με τα χρήματα που σας αφήνω, να φροντίσετε κι εσείς, μα να φροντίσουν κι αυτοί να μην είναι μόνο δάσκαλοι, μα να είναι και άντρες μαζί. Τέτοιους χρειάζεται η πόλη μας, τέτοιους θα χρειαστούν τα παιδιά σας και τέτοιους χρειάζεται η πατρίδα μας. Έχω καθίσει και έχω αντιγράψει αυτά τα λόγια 100 φορές. 200 φορές τα έχω αντιγράψει με το χέρι μου. Όταν θα έρθουν οι χωροφύλακες, γιατί θα έρθουν και θα με πιάσουν, θα τα πετάξω για να τα έχετε και να τα διαβάζω. Οι αρχές του τόπου δεν ενοχλήθηκαν μετά τη διαθήκη και ούτε πρόκειται να ενοχληθούν. Τις δουλειές που είχαν να κάνουν τις έχουν τελειώσει. Και αυτά που γράφει ο μισότρελος, έτσι τον είπαν τον καθηγητή, θα περάσουν. Θα ξεχαστούν και τη διαθήκη θα την ξεχάσουν για αυτή. Θα την προσβάλλουν. Η μουσική είναι χαρούμενη. Η μουσική είναι χαρούμενη και έρχεται από τη Δημαρχία. Σαν να μην έγινε τίποτα. Οι άνθρωποι, οι κεφαλές του τόπου, έκαναν τις ακαθαρσίες τους και τώρα θέλουν να τις σκεπάσουν. Η μουσική είναι χαρούμενη. Είναι όλοι εκεί. Είναι ο νομάρχης, είναι ο δήμαρχος, είναι ο δέρβης, είναι ο πρόεδρος των πρωτοδικών, ο διευθυντής της τράπεζας, όλοι. Θέλουν να ξεχάσουν και θα ξεχάσουν. Ακούω τους κοροφύλακες. Δεν είμαι τρελός. Ήμουνα δάσκαλος κάποτε. Σαν ο Ραλίδη ήμουνα κι εγώ. Ο Ραλίδης πέθανε και μήκητος. Εγώ έκανα τον τρελό για να ζήσω. Έκανα τον τρελό όπως τον κάνουν όλοι. Σαν τον τόπο για να ζήσω. Δεν είμαι τρελός. Είμαι δάσκαλος που τον έδιωξα. Κανένας τίμιος δεν ζει σε αυτόν τον τόπο. Κανένας τίμιος η φωνή δεν ακούγεται, εκτός κι αν κάνει τον τρελό. Οι τίμιοι σε αυτόν τον τόπο τρελαίνονται ή φεύγουν. Μόνοι τους η εξορία. Έρχεται ο χωροφύλακας.
και αυτό, κύριε Δήμαρχε. Τελείωσε. Αναστατώθηκε πόλη, βρε αδερφέ. Γιατί πώς να το κάνουμε, κύριε Δέρβη μου. Μπορεί να συνέβησαν ορισμένα άτοπα, αλλά εμείς, οι κεφαλές του τόπου, επουδενή πρόκειται να διαλύσουμε τη συμμαχία μας. Αυτό είπε. Λένε πάντως ότι ο γιατρός Γαρίδης τα έψαλε κυριολεκτικό στον εισαγγελέα που τον κάλεσε. Για το δημοσίευμά σας, δεν λέτε. Ναι. Του είπε ότι ο θάνατος του Ραλίδη ήταν φυσιολογικός και ότι καλύτερα θα κάνει να κοιτάξει γύρω του και να δει τι γίνεται. Έτσι έμαθα. Του είπε και για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης μας. Ότι μπορεί μεν να μην είναι τόσο σπουδαία, αλλά θα απομείνουν περίφημα για έναν λόγο. Ότι είναι πηγή πολύ μικρής βοήθειας για τους φτωχούς, αλλά πολύ μεγάλη συναλλαγή για τους πλούσιους. Έτσι του είπε, αλήθεια, γεγονός! Να, κυρία Γυμνασιάρχη! Ω, κυρία Γυμνασιάρχη! Τα σέμι μου! Πώς είναι τα πράγματα στο σχολείο, ησύχασαν? Δυστυχώς όχι, κύριε Δήμαρχε. Αυτά έλεγα προηγουμένως και με τον κύριο Νομάρχη. Και κύριε Δέρβη μου, τόσες ημέρες μετά το θάνατο του Ραλίδη και τα παιδιά δεν λένε να ησυχάσουν. Σήμερα το πρωί μάλιστα έγινε το εξής απαράδεκτο. Σηκώθηκαν στο πρώτο διάλειμμα και παρατάχθηκαν μόνα τους στην αυλή. Ποιες τάξεις? Όλες! Και οι μικρές και οι μεγάλες. Λοιπόν, παρατάχθηκαν και χωρίς τους καθηγητές τους, άκουσαν. Πήγαν από το σχολείο με απόλυτη ησυχία και τάξη και πήγανε πού, παρακαλώ? Πού? Στον τάφο του Ραλίδη. Και τι κάνανε? Φυτέψανε λουλούδια. Και δεν τους εμποδίσατε? Μα πώς, αφού τα χάσαμε. Καθόμασταν και τα βλέπαμε που μπαίνανε στη σειρά και δεν βγάζαμε λέξη. Κάποιος τα οργάνωσε. Δεν μπορεί μόνα τους παιδιά πράγματα. Ο αστυνόμος τι λέει από αυτό? Διενεργεί βεβαίως ανακρίσεις. Ήδη εκάλεσε ορισμένους γονείς που θεωρούν το ανέκαθεν ύποπτη. Πάνω στην ώρα, ο αστυνόμος. Κύριε Ταγωματάκα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας. Έχουμε κανένα νέο? Όχι. Επί του πρωινών επεισοδίων όχι. Συνελήφθη όμως ο τρελοδάσκαλος προλίγου έξω από το δημαρχικό μέγαρο. Εγώ το συνέλαβα. Επιτέλους, να το πω στην Αντιγόνη να χαρεί. Και με ποια φορμή τα γματάρχα μου? Διατάραξε τις κοινές ησυχίας. Είχε φουρέσει τα ρούχα του Ραλίγιδη και φώναζε διάφορα ενεργικά συνθήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πέταε και προκηρύξεις. Τι προκηρύξεις? Είχε γράψει ένα κομμάτι από τη διαθήκη του Ραλίδη σε καμιά διακουσαριά χαρτιά και τα πέταε. Έσχος! Και τα ρούχα, πού τα βρήκε? Του τα είχε δώσει η νοικοκυρά του Ραλίδη, η οποία ηρίστο εν παρόδα συνελήφθη κι αυτή. Μπράβο! Και με ποια αφορμή? Κλουπί ξάνιση ιδιοκτησίας! Θαυμάσια! Για να φοβηθούν μερικοί, μερικοί! Συνεχίστε, κυρία Γυμνασιάρχη. Και να επανέλθει η πόλη στην ησυχία της. Στην ησυχία της, στην τάξη της και στην ασφάλειά της. Και εγώ από τη δική μου τη μεριά θα αποβάλω μαζικώς 10-20 παιδιά. Και εγώ από τη δική μου τη μεριά θα τυχοκολλήσω ανακοινώσεις που θα κάνουν έκκληση στους πολίτες για ηρεμία. Και εγώ από τη δική μου τη μεριά θα γράψω ένα άρθρο στην εφημερίδα με σκοπό να επαναστηλώσω το κύρος των αρχών του τόπου. Πολύ καλά θα κάνετε, κύριε Δέρβη. Κύριε Ταγματάρχα, πράττω έπρατα και θα πράττω πάντα το καθήκον. Χαίρομαι ιδιαίτερους. Αλλά η κυρία Αντιγόνη πού βρίσκεται? Χορεύει νομίζω με τον κύριο Νομάρχη. Όχι, αυτή τη στιγμή αν δεν κάνω λάθος, χορεύει με τον κύριο Γοργούση. Και βέβαια λάθος κάνατε, κυρία Γυμνασιάρχη, γιατί μόλις προ ενός λεπτού, εγώ ο ίδιος την είδα να χορεύει με κάποιον άλλο. Λοιπόν, λάθος, γιατί αυτή ακριβώς τη στιγμή χορεύει με τον κύριο διευθυντή της τραπέζης.
Και η γυναίκα του διευθυντή της τραπέζης χωρέει τώρα με τον κύριο Νομάρχη. Τούτε, κύριε Δέρβη, θα μπορούσα να έχω την τιμή μόλις τελειώσει ο κύριος διευθυντής της τραπέζης του χορού με την κυρία του Γουάνη να την χορέψει εγώ. Τιμή μου, κύριε Τάγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά τον αστυνόμο, κύριε Δέρβη, θα επιθυμούσα κι εγώ να χορέψω την κυρία Αντιγόνη. Με λίγα λόγια! Ούτε γάτα ούτε ζημιά! Με λίγα λόγια! Ζήτω το έθνος! Με λίγα λόγια! Ζήτω το 1821! Με λίγα λόγια! Ζήτω η 3η Σεπτεμβρίου! Με λίγα λόγια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Δεν της πιάζει φοβέρα καμιά! Φίλες και φίλοι, η παράσταση δεν τελείωσε. Η τελευταία σκηνή παίζεται στο σπίτι μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας που περιμένει χρόνια τον λιαρά του να την παντρευτεί. Η θεατρική ομάδα του Ερωτόκριτου σας ευχαριστεί για την απόψινή σας παρουσία, για τη στήριξη που έχετε προσφέρει σε αυτήν όλα αυτά τα χρόνια και όσοι εργάστηκαν σε αυτήν δηλώνουν ότι τα πρόσωπα και οι καταστάσεις που είδατε είναι εντελώς φανταστικά και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αν παρόλα αυτά υπήρξε κάτι που σας θύμισε την πραγματικότητα, δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια η πραγματικότητα. Ας δούμε τώρα την τελευταία σκηνή. Δεν θέλω να φάω. Να κάνω καφέ. Όχι. Τα παιδιά που απέβαλαν από το σχολείο μαζευτήκανε και δώσανε παράσταση. Έκατσαν και γράψαν ένα έργο που λέει μέσα όλα όσα έγιναν αυτές τις μέρες. Κάνανε τον δήμαρχο, τον νομάρχη, τον αστυνόμο σαν καραγκιόζητες. Πίσω από Μπερντέ. Τα είπανε όλα. Τώρα που τελείωσαν όλα με πετάνε στην άκρη, στο περιθώριο. Ο Ραλίδης είπε στον εισαγγελέα πως είμαι ένα ψοφίμι και πως δεν με φοβάται, λέει. Δεν έπρεπε να αναμειχτείς. Σε πικράνανε. Πολύ. Τώρα πια δεν έχω για τίποτα όρεξη. Θυμάσαι το ανώνυμο γράμμα. Αυτό που μου έγραψες. Πήγε ο Δέρβης και βρήκε την Αντιγόνη με τον νομάρχη. Δεν είπε τίποτα. Έκανε το κορόιδο. Είναι άνθρωποι αυτοί! Δεν έχω που να πάω. Είμαι ένας άχρηστος. Το σπίτι μου δεν με χωράει πια. Θα ήθελες... Δεν γίνεται! Αφού δεν παντρευτήκαμε μέχρι τώρα πάει πια. Τι με κοιτάς? Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας άχρηστος. Πιάσανε τον τρελοδάσκαλο. Και τη σπίτι τον οικοκυρά του Ραλίδη. Αυτοί τους έφταιγαν. Έχω μετανιώσει για όλα. Έχω μετανιώσει για όλη μου τη ζωή. Σε όλη μου τη ζωή αυτό υπήρξα. Ένας άχρηστος. Τι θες από μένα λοιπόν? Τι περιμένεις? Το έχω καταλάβει, αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να αλλάξω. Θα ήθελα. Δεν μπορώ. Έτσι έγινα. Έτσι με φτιάξανε. Τώρα δεν έχω το κουράγιο. Τώρα φοβάμαι να αλλάξω. Δεν μπορώ. Πού να πάω, Θεέ μου? Βοήθησέ με. Φύγε. Σε παρακαλώ πολύ, μην έρχεσαι κοντά μου. Πες κάτι. Γιατί δεν μιλάς? Τι να σου πω? Κάτι. Οτιδήποτε να μην ακούω τη φωνή μου. Συγχαίνω με τη φωνή μου. Χτες το βράδυ είδα ένα όνειρο. Γίνανε λέει φασαρίες και χύθηκε πολύ.
πολύ αίμα. Όλη η Ελλάδα πνιγόταν στο αίμα. Και στήθηκε, λέει, στην πλατεία. Ποια πλατεία? Δεν θυμάμαι. Στη κεντρική, νομίζω. Στηθήκανε στρατοδικεία και καταδικάζανε σε θάνατο όλους τους δάσκαλους που σπουδάσανε με τα λεφτά του Ραλίδη στη Θεσσαλονίκη. Με ποια κατηγορία? Ότι κινδύνευε από αυτούς ο νόμος και η τάξη μέσα στην πόλη μας. Τους βάζανε στον τοίχο όλους και τους τουφεκίζανε. Και μετά, λέει, γέμισε πλατεία με παιδιά που τους παίρνανε και τους θάβανε και τους φύτευαν λουλούδια στον τάφο τους. Και τι έγινε ύστερα? Τίποτα. Πώς τίποτα? Οι στρατοδίκες που πήγαν, τι κάνανε οι στρατοδίκες? Δεν φεράνε στρατό? Όχι. Γιατί δεν μου λες εσύ έγινε γάμο το κερατά μου? Τραγουδούσανε. Γέμισε η πλατεία παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Λέγε! Μετά σέρνανε τα παιδιά, είδα να σέρνουνε τα παιδιά ένα ψοφίμι, ένα κουφάρι σκύλου, ένα σκύλο που δεν είχε πρόσωπο, το πρόσωπό του. Ήταν το δικό σου πρόσωπο. Πέτρο. Φτάνει. Πάρε. Διάβασε. Μη με κοιτάς και διάβασε. Παιδιά μου, ελπίζω εσείς ώστε τότε να μην έχετε... Πιο κάτω. Στο τέλος. Τέτοιους χρειάζεται η πόλη σας. Πιο πάνω. Πήγαινε λίγο πιο πάνω. Και οι δάσκαλοι που θα βγουν με αυτά τα χρήματα να μην είναι δάσκαλοι μόνο, μα να είναι και άντρες μαζί. Τέτοιους. Τέτοιους χρειάζεται η πόλη σας. Φύγε. Δεν άκουσες τι λέει ο Ραλίδης. Φύγε. Παράτα με. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου, Ραλίδη. Thank you.